Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στον Λίμπερο 107,4 έτοιμο να σας κρατήσει συντροφιά για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό, για ακόμη ένα ξημέρωμα μάλλον καλύτερα, και όπου μας βγάλει μέχρι και τις 8. Πανδεσία θεμάτων, πανδεσία ακροατών, πανδεσία καλεσμένων, πανδεσία φαντασία και συνεργασία. Κράταμε να σε κρατώ να διαβούμε το πρωινό. Βλέπω τους παρουσιαστές, τους συναδέλφους, θα το πω και έτσι, τους συναδέλφους συγξυπνιστές που βγαίνουν στα κανάλια τέτοιες ώρες, 6 το πρωί, ξεκινάνε την ημέρα με χαμόγελο, με ενέργεια, με ορμή, μπαίνουν έτσι όρθιοι στο στούντιο, περπατάνε αυτό, πάμε γερά δυνατά, το νατάλο, στο μισάρο πάνω. Μας φτάσανε, μας καταντήσανε, θα πληρώσουμε, που οδεύουμε, που πηγαίνουμε. Το ακριβώς αντίθετο με την εκπομπή. Μπαίνουμε με το κεφάλι χαμηλά, με το κεφάλι σκυφτό, σαν να έχουμε φάει καμιά τεσσάρα στο ημίχρονο. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε και ορθώνουμε ανάστημα, αρχίζουμε και σηκώνουμε κεφάλι για να αποχωρήσουμε από την εκπομπή πεταχτή, χαροπή και ενυψηπετή. Ο άλλος μου στείλε μήνυμα, ήρθε λέει ο Πάφη, άμα είναι να πάρω μετά τηλέφωνο. Δεν ξέρω παιδιά, μα αν είμαστε περιττοί σε αυτήν εδώ την εκπομπούλα, να μας το πείτε να αποχωρήσουμε. Πείτε το λόγο, επειδή πάντα είναι ο λαός του και όχι ο παραγωγός του. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που θα σταθεί στο πλάι μας σε αυτό το πρωινό, στο πρωινό της Τρίτης, Τρίτη 19 του μηνού, 19 του Φλεβάρη, Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Δεν χρειαζόταν καν να τοποθετηθεί πλάι στη Φιλοθέη το Αθηναία, το είχαμε καταλάβει. Φιλοθέη υπάρχει μόνο στην Αθήνα και πουθενά αλλού στον πλανήτη Ελλάδα. Διωτική Φυσιά θα συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη, Φάληρο θα συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη, πολλές από τις περιοχές που τις έχουν παραχαράξει και μας τις έχουν κλέψει και οι Αθηναίοι και τους Αμπελόκηποι και την Ηλιούπολη. Μόνο στα Σταυρούπολη δεν μπόρεσαν να πάρουν τα γατιά, αλλά η Φιλοθέη είναι μία και μοναδική. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αγία Φιλοθέη, στον Φιλόθεο, στην Φιλοθέη, στην Φιλοθέα και στην Φιλοθεούλα. Όλοι ώστε να τηρείς 7 και 5, στις 7 και τι λέω, στις 7 και 9, πάρ' το έτσι, και θα δεις στις 6 και 8 σελήνη 14 ημερών, και σήμερα έχουμε και αυτήν την περιβόητη, λέει, την υπερπασέλνο. Κάνε το φεγγάρι πάρα πολύ μεγάλο, σαν το τρόπαιο της Bundesliga στον ουρανό, για να ξέρουμε, για να καταλαβαινόμαστε με τι έχουμε να κάνουμε. Με τα μάτια, λέει, καρφωμένα στον ουρανό, αντίστροφη μέτρηση για την εντυπωσιακή Περπασέλνο στις 5 και 53 ώρα Ελλάδα. Εντάξει, αφού δεν έχει κανένα ματσάκι, μπορεί και να σηκώσουμε κεφάλι. 5 και 53 τώρα, άσε μας βρε. Πολλοί θα έχουν, θα αναρρώνουν από το μεσημεριανό τους ύπνο. Δεν είναι ώρες για υπερπασελίνους. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπούλα. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Καλώς το, να, τι έγινε. Έγινα και άλλος τώρα, έγινα και άλλος. Ναι, έκανα μούτρα όπως κατάλαβες. Ναι, έκανες μούτρα. Ναι. Εσύ μια λες η εκπομπή των ακροατών. Και μετά κάνεις έτσι. Πού είναι, αφού δεν έχει τηλέφωνο, άλλες φορές πώς είναι, αφού περιμένουμε να πούμε. Δεν όλοι βρίσκουν, τρώνε τα νύχια τους. Σου λέει, ω, πάλι Μπατμανίδης και το σήμερα. Άσε, δεν παίρνουμε. Παπούλια τώρα, αύριο Φωτιάδη. Πώς θα γίνει αύριο, ναι, να πούμε το Φωτιάδη,
Άμα τον έβλεπε αυτόν από το Λαϊκό Δικαστήριο, τον οδηγό του Φωτιάδη. Ναι. Έχει δει τον οδηγό του Φωτιάδη. Όχι. Τον βοηθό του. Δεν έχω παρακολουθήσει, δεν γνωρίζω. Πώς έρθει η ανάπτυξη μέχρι ο Φωτιάδης έχει βοηθό. Έχει βοηθό. Αφού έχει βοηθό, κατάλαβε τι. Αλλά αυτό είναι τηλεοπτικό, δεν είναι. Είναι τηλεοπτικό αστήρ τώρα. Εμεί εδώ είμαστε. Εκείνο είναι Γιάννη Ταπάνια. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Και εγώ είμαι, εντάξει. Και εγώ θα πάω. Δηλαδή θα τον πω να με ρυμνήσει. Είχαμε... Ναι. Χθες είχαμε την ομολογία την οποία κανείς δεν εννόησε. Πέρασε μπάι που λέμε και στα αθλητικά. Ότι πηγαίνει πλέον, είναι οριστικό. Πηγαίνει Ανίτα ο Μιχάλης. Πηγαίνει Ανίτα, αλλά είπε και ένα άλλο πράγμα, ναι, μετά. Εγώ, ναι, ο Σαρουφιάνος, ναι, τρελάθηκα σήμερα, το έβλεπα στο φούρνο. Mm. Εκεί το έβαλα στο τάμπλετ και έβλεπα. Ναι, ναι. Είπε ότι θα πάω στην Ανίτα και εντάξει, λέει, ασχολούμαι στα ραδιόφωνα και αυτά, και άλλους έλεγε όμως, δεν είπε για σένα. Δεν χρειάζεται, εμείς δεν έχουμε, ναι, ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Εμείς θέλουμε. Θα το θέλουμε... Εγώ, τώρα θα πηγαίνει ο κόσμος καλά. Και ας μην μας μνημονεύει, ναι, ναι, κανένας, δεν πειράζει. Αρκεί που θα πούνε ότι ζήσαμε κι εμείς έτσι, ναι, κάποτε. Τι να πούμε τώρα, άμα δεν έρθει ο Παφούλια. Τι να πούμε τώρα, τι είπε. Αφού χωρίς να παίξει μπάλα και βάζει 5 γκολ. Καλά, δεν έπαιξε χθες. Ούτε χθες έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν. Μα έκανε και πόσες τελικές αυτή, εντάξει, μην νομίζει. Έτσι, έτσι. Αν εκεί ο Λιμνιός που δεν τον πρόλαβε και μείωνε σε 2-1, και τέτοια. Θα στα λέω εγώ. Εγώ. Να σε πω κάτι. Τόσο χαρούμενο είσαι που ούτε καν για το Λιμνιό. Ο Λιμνιός έκανε και μια assist, τώρα έφυγε. Να τα, δεν τα. Πέρασε ευθεία, δεν έστριψε πάλι. Δεν τα λέω. Να δω να στρίψει μια φορά, να στρίψει μέσα στην περιοχή, να στρίψει, ναι, να την κόψει. Όχι να φύγει ευθεία. Ναι, όταν θα το παστελώσει στον Άρη. Του σε πω. Έτσι. Είπαμε. Φετφατζίδης Λιμνιός, οι προβλέψεις μας για τρεμά. Ναι, ναι. Χαμός. Ναι. Πώς τι γίνεται, να παίξει από την ίδια πλευρά εκεί να γίνει. Ναι, ναι. Τι θέλω να σε πω. Εντάξει, προσπαθούμε να παίξουμε με θέαμα και γι' αυτό κάνουμε, ξέρεις, εχθές κάναμε, ναι, με αγκαρία και κερδίσαμε ένα μήνυμα. Όχι αγκαρία, μωρέ, εγώ δεν είδα καμία αγκαρία. Εντάξει. Θες τώρα να γκρινιάξεις και δεν μπορείς, αυτό πες. Δεν, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Χάσε από τον Άρη να έχει λίγο έτσι, ας πούμε. Είναι, όχι, είναι πώς παίζεις στα 5x5. Ναι. Και κερδίζει μια ομάδα, λες, τους έχουμε, θα κάνουμε και ένα τσαλιμάκι, κανένα βραζιλιάνικο εκεί, ναι, κανένα, ναι, 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 εκεί. Αγριά, θα φάμε και ένα γκολ έτσι. Και μετά να κάνουμε, να, σαν προπόνηση. Εύκολα. Σαν προπόνηση, τι να κάνουμε. Ναι. Τελειώνει, βαριέσαι, μα κερδίζεις μετά. Ναι. Και από το 50 βαριέσαι, λες. Και 50, από το 9, από το 9 ήταν, ναι, τελειωμένη, ναι, υπόθεση τι να κάνω τώρα. Αυτά. Να, θέλατε ΠΑΟΚ, θέλατε ΠΑΟΚ να κερδάει άνετα, θέλατε ΠΑΟΚ θεαματικό, να βάζει γκολ. Ναι, τώρα τι θα κάνω, πώς θα το διαχειριστεί, και τι θα κάνουμε τώρα. Τα λέει, τα έχουμε πει εμείς. Πώς θα τα διαχειριστεί, θα πέσει. Δεν θα κάνουμε, άντε πέρσι είχαμε. Πέρσι. Τον τελικό, χρονιάρα. Από εδώ, από εκεί, καλύτερη χρονιά από πέρσι δεν υπήρξε. Όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα σημείωσαν άνοδο σε ακροματικότητες τους στις μετρήσεις. Ανεβήκανε θέσεις σε αυτές που βγάζει Focus ή όποιες, τέλος, ναι, πάντων. Για να καταλάβεις το τι έγινε πέρυσι. Εμείς εδώ στα. Καλά, όχι. Εμείς είμαστε από μόνοι μας. Εδώ, σταθερά στο 0. Μάλιστα. Έγινε. Κλείσε για να πάρεις και μετά. Αν θα έρθει εδώ ο φίλος ο Πάφη, μπορεί να πάρει και κανένα τηλέφωνο και να μας πει ότι δεν θα τα καταφέρω σήμερα γιατί προέκυψαν άλλα μέγιστα ζητήματα. Αλλά εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα, αν και σήμερα είναι Τρίτη. Εντάξει, όποτε ξεκινάει για τον καθένα εβδομάδα και την Παρασκευή, γιατί, πάλι καλή εβδομάδα θα είναι. Γιατί χθες γύρισα σχετικά νωρίς κατά τις 3, οπότε με πήρε ο ύπνος. Αχα, σχετικά νωρίς γύρισες από πού, από έξω? Από έξω, ναι. Α, μάλιστα. Βγαίνεις κάθε μέρα έξω? Κάθε μέρα, ναι. Πες να είσαι ο μόνος στην Ελλάδα που το κάνει αυτό. Κοίταξε, άμα στο σπίτι, ας πούμε, μένεις μόνος, δεν είσαι παντρεμένος, δεν έχεις γονείς, δεν έχεις κάποιον σπίτι, με τα ντουβάρια δεν μπορείς να κάνεις. Σωστό και αυτό. Πότε την κάνεις τη βολτούρα σου και την τζάρκα σου? Πότε κάνουμε τη βόλτα εδώ πέρα, Πηλαία Τούμπα, στα όρια Πηλαίας Τούμπα, που είναι και η περιοχή μας. Και έχει πράγματα για αργά, για να ράζεις όσο αργά έχει? Κοίταξε, για πάρα πολύ αργά είναι, εντάξει, συνήθως τα καφέ και τα μπαράκια κλείνουν κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά επειδή εμείς το πάμε αρκετά αργά, υπάρχει και κάποια mini market τα οποία διανυκτερεύουν. Σε βάλει σε mini market, ωραία, ωραία φάση. Αράζει εκεί στο mini market.
Αν είναι της γειτονιάς, ναι. Αν έρχεται και παρέα, 3-4 φίλοι. Αράζει, μάλιστα. Είναι τα νέα after δηλαδή τα mini market τα 24 ώρα. Κοίταξε, άμα γνωρίσεις και τα παιδιά που δουλεύουν. Έτσι. Ωραία, μου αρέσει. Κασονάκι, μπύρα φτηνή, αυτό τέτοιο, μια χαρά. Το θέμα είναι ότι δεν κρατάς και τους υπαλλήλους, δεν τους κρατάς. Δηλαδή, άμα πας ένα μπαράκι, παράδειγμα, ναι. Που κρατήσεις τον άλλο μέχρι τις 5.30. Και έχεις όρεξη για ανταχτυρντή, θα μείνει κι ο άλλος. Θα πει το αφεντικό, κάτσε εδώ να τους φτιάξουμε. Αλλά ναι, όντως, έτσι τα κρατάς. Όταν λένε, όχι πάλι, αυτός ήρθε. Ναι. Ενώ εκεί τα παιδιά έτσι κι αλλιώς δουλεύουν, οπότε ποιο το πρόβλημα, σιγά. 24ωρο, οπότε δεν σε λέει κανένας. Τι ωραία. Ποιο λόγια για χθες. Ναι. Συγγνώμη τώρα, γιατί με ενδιαφέρει αυτό έτσι, ας πούμε, κάνω και μια πρόταση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα 24ωρο μπαρ. Ναι. Φυσικά θα υπάρχει, φυσικά πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή εγώ τώρα τελειώνω την εκπομπή εδώ, 8 η ώρα ας πούμε, δεν θέλω να πάω να τραβήξω ένα δυο σφινάκια, να μην υπάρχει κάπου να... Υπάρχει το Μπερλίν εδώ που τα λέμε, μια χαρά ανοιχτό θα είναι. Ναι, υπάρχει ένα μπαρ, ναι. Έτσι, έτσι. Το καταθέτω σαν πρόταση και περνάμε λοιπόν και στα αθλητικά. Χθες λοιπόν, προχθές. Προχθές. Για την Κυριακή, είχαμε ένα παιχνίδι λίγο περίεργο στο Χαριλάο. Περίεργο, μάλιστα. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους καλύτερους Ιωνούς για τον Άρη. Ο ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου ονόματι Μαξίμοβιτς έκανε κάποια πολύ σκληρά και αντιαθλητικά μαρκαρίσματα, αλλά όλος περιέργος ο διαιτητής, ο κύριος Κουτσιάστης, δεν του έδειξε ούτε κίτρινη κάρτα ούτε παρατήρηση. Αποτέλεσμα ήταν ο Μπάσα να εκνευριστεί και να κάνει κάτι ανεπίτρεπτο. Ναι. Αποτέλεσμα ήταν να μείνει ο Άρης με 10 παίκτες από το 10ο λεπτό. Πρέπει να συγκρατάει κάποιος τα νεύρα του, αν είναι παίκτης επαγγελματίας και αν είναι της εμπειρίας του Μπάσα. Ναι. Ζήτησε συγγνώμη μετά, νομίζω θα τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο και τελειώνει η υπόθεση. Στη συνέχεια ο Άρης, παρότι έπαιξε με 10 παίκτες, έκανε ένα από τα καλά του παιχνίδια, για να μην πω από τα καλύτερα. Έπρεπε να κερδίσει, ήταν δύο τουλάχιστον επίπεδα πάνω από τον Πανιόνιο, παρότι είχε αριθμητικό μειονέκτημα, αλλά υπήρχε ένας τραγικός διαιτητής, κακός διαιτητής, ο κύριος Κουτσιάφτης, ο οποίος κάποιοι πρέπει να τον στείλουν σπίτι του, γιατί βλέπουμε ότι οι διαιτητές κάνουν απεργία μετά για τη φάση με τον Τζίλο. Ναι. Κάτι κάνουν και οι διαιτητές και έχουν την τύχη του Τζίλου. Είναι πολύ κακή η διαιτησία. Δεν μιλάω για τη φάση του πέναλτι, που ήταν περίπτωση σαν τον Τζανακάκη, αλλά γιατί τίποτα, κανένα δεν ήταν πέναλτι, ούτε το σημερινό, ούτε το χθεσινό, ούτε του Τζανακάκη ήταν πέναλτι στο μάτι με τον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να τα αφήσει και τα δύο. Αλλά όταν δίνεται το ένα πρέπει να δίνεται και το άλλο. Μιλάω για τη φάση του 25ου λεπτού, όταν ο Πανιώνης σοφαρίζει με ένα γκολ άκυρο, γιατί η μπάλα χτύπησε στο χέρι του, έκανε κοντρόλ με το χέρι ο παίκτης του Πανιωνίου και όφιλε να ακυρωθεί το γκολ. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος χειροκρότησε, αναγνώρισε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Άρης και τελικά κέρδισε τον κόσμο του, έκανε πολύ καλή εμφάνιση, βέβαια θα μου πεις έχασε 2 βαθμούς, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια απόδοση ο κόσμος πάντα θα είναι στο γήπεδο, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Γιατί εντάξει δεν μετράνε συνέχεια οι βαθμοί, μετράνε και οι εμφανίσεις, μετράνε και η προσπάθεια. Γιατί στο ποδόσφαιρο παίζουν και άλλοι παράγοντες, παίζουν και άλλοι παράγοντες για την έκβαση ενός αγώνα. Τώρα με πάω και okay, στη Κυριακή, εκεί είναι τα σπουδαιότερα. Κυριακή βέβαια υπάρχει ένα παιχνίδι όπως είναι όλα τα άλλα. Εγώ ποτέ το ΠΑΟΚ Άρης και το Άρης ΠΑΟΚ δεν το έβλεπα ξεχωριστά. Το έβλεπα όπως είναι όλα τα παιχνίδια, γιατί τρεις βαθμοί είναι. Κάτι κουδουνίζει, τι κουδουνίζει. Μάλλον κανένας θέλει να πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έτσι ότι μιλάμε σαν να περνάει κάποιος με ένα ποδήλατο και να έχει εκείνη την κόρνα, την κρίκ, κρίκ, κρίκ.
Ωραίο ήχο. Αυτό ναι, βρήκα να κάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, συνέχισε. Αλλά αυτό το αναφέρω. Το ακούω που πίσω. Ναι. Για μένα το παιχνίδι αυτό είναι όπως όλα τα άλλα, γιατί δίνει 3 βαθμούς, δεν δίνει ούτε 5 ούτε 8. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι θέλουν να το κάνουν και να φανατίσουν τον κόσμο. Ποιοι είναι οι άλλοι που θέλουν να το κάνουν? Και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι και η ραδιοφωνική παραγωγή. Γιατί το καλό είναι όταν είσαι στο ραδιόφωνο να μην εκδηλώνεσαι. Μπορείς να εκδηλωθείς στην καφετέρια ή στους φίλους σου, όχι στο ραδιόφωνο. Έτσι, σωστό γι' αυτό. Οπότε θα πρέπει να είναι χαμηλή η τόνη στο ραδιόφωνο και να περιμένουμε το παιχνίδι. Προγνωστικά βέβαια θα κάνουμε. Θα κάνουμε, αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό και θα συζητήσουμε αυτό. Τα προγνωστικά μας, θα δίνουμε τα προγνωστικά μας από αύριο θα αρχίσουμε. Από αύριο, από αύριο έτσι. Για να έχουμε και κάτι να περνάει και η ώρα δηλαδή. Άμα τα πούμε όλα από σήμερα, τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τσάω, τσάω, τσάω. Κρατάμε το ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα 24ωρο μπάρ, ούτως ώστε να υποδέχεται τους μερακλείδες αυτής της γης ανά πάσα στιγμή, καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Ναι, καλημέρα. Α, καλημέρα, καλημέρα. Liverpool FM εκεί. Liverpool FM και σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές στην Premier League, λέω εγώ τώρα. Ναι, εντάξει, ό,τι πείτε κύριε Μπάνο. Μάλιστα. Εδώ το παίρνει ο ΠΑΟΚ, δεν θα το πάρει Liverpool, δηλαδή θα τρελαθούμε. Συγγνώμη, δεν θα το πάρει Liverpool. Γιατί? Με το ζόρι. Με το ζόρι. Εν πάση περιπτώσει, άσε μας τώρα. Επειδή ακούω όλη μέρα λίμπερο, ο μόνος που έχει γλιτώσει από αυτή τη λέλα, από αυτή τη ομάδα, είναι ένας Λαμάς. Πώς να μην έχει βγάζει τέτοια κόμπλεξ με τέτοια λέλα που τρώει και τέτοιο μπούλινγκ να πούμε εκεί μέσα. Όλοι Λίβερπουλ, όλοι, μα όλοι. Όλοι έχουν... Από τις 6 το πρωί μέχρι το 12 το βράδυ, όλοι Λίβερπουλ είναι γαμάτικοι. Έτσι, έτσι. Σε παρακαλώ λίγο εδώ να προσέξεις το λεξιλόγιο. Έλα τώρα, εντάξει τώρα, μην τα πω τώρα. Λοιπόν, για τον προηγούμενο πήρα να πω. Ενώ το άρχισε πάρα πολύ καλά το ποίημα. Εγώ να πω ότι δεν είμαι παντρεμένος, είμαι εντελώς μονάχος μου στη ζωή. Έχω μόνο ένα σκυλί. Και όχι μόνο δεν βγαίνω έξω, έχω να βγω γύρω στα 2-3 χρόνια έξω. Ναι, όταν έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη όμως βγαίνεις. Ναι, ξέρεις που πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Στο λόγο επειδή. Έτσι, είναι και αυτό ένα ωραίο μέρος για να διασκεδάσει ο κόσμος. Ναι, η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, και μετά μας άρχισε τώρα για τον Άρη. Εν τω μεταξύ, να πω να το πω τώρα έτσι, να μην φυτιλιάσω. Λες και χρειάζομαι εγώ και να φυτιλιστεί, ας πούμε, το κλίμα. Έτσι, έτσι. Δεν κρατιέστε εκεί πάντα. Δεν κρατιέστε πότε θα γίνεται το Άρης ΠΑΟ και πότε θα γίνεται όλοι. Δεν είναι το. Να σου πω κάτι. Του πρώτου γύρου είχε πολύ μεγαλύτερη. Φέτος, βέβαια, κάνοντας μια μικρή αναδρομή, είναι τα πιο ξενέρωτα ΠΑΟ Κάρης με την έννοια ότι προηγήθηκε το σχεδόν αδιάφορο παιχνίδι του κυπέλου, έτσι λέγανε. Βέβαια, αυτό επέδρασε στον αποκλειστή ο Άρης εν τέλει από την επόμενη φάση. Ξεχαρμάνιασε λίγο εκεί ο κόσμος. Ήταν λίγο άνευρο αυτό τέτοιο. Μετά ήρθε το πρωτάθλημα και τώρα αυτό το παιχνίδι που είναι ουσιαστικά μάτς μονομερούς ενδιαφέροντος. Να το πω έτσι. Σήμερα δεν παίζει η ομάδα της καρδιάς σου. Από αύριο θα δεις τι έχει να γίνει. Τι? Όταν δεν παίζει η Λίβερ. Σήμερα παίζει η Λίβερ. Σήμερα παίζουμε με την Bayern, εδώ με τους Γερμανοί. Θα ξαναδείξει η Λεοντό καρδιαγγλική ψυχή. Θα κάνει απόβαση στην Ορμανδία και κατευθυνθεί και θα απομακρύνει τις δυνάμεις των Γερμανών που επιβουλεύονται χρόνια την πρωτοκαθεδρία στα ευρωπαϊκά εδάφη. Έτσι. Θα με πουλάς τρελά εμένα για την Λίβερπουλ. Κλείσου μόνο σου να πούμε. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε κυρίες και κύριοι και ιστορία. Και το λόγο επειδή την παίζει στα δάχτυλα εννοείται. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 από πάρα πολύ νωρίς και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη που κάνει αποκάλυψη σοκ. Μη πω οτιδήποτε ανακριβές, θα υπάρξει η διόρθωση από τον κόσμο που κατέχει περισσότερο την γνώση, τη συμμόρφωση και την πληροφορία. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα. Μας λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Σωτήρης ότι έχει φιλοθέη ρε απέναντι από το Τιτάν.
Υπάρχει περιοχή Φιλοθέη απέναντι από το Τιτάν. Ομολογώ ότι δεν την γνωρίζω. Δεν έχω κανέναν λόγο να σε αφισβητήσω, αλλά θα το ψάξω. Μήπως είναι κανένα κατάστημα από αυτά Φερρυππίν που διοργανώνουν γάμους, συνεστιάσεις και τα λοιπά. Φιλοθέη απέναντι του Τιτάν. Το ένα και ταυτό. Άντε και την έχει. Τη Φιλοθέη της Αθήνας, τη Φιλοθέη εκεί στο Τιτάν. Προνομιούχες έτσι, ωραίες περιοχές με τα βεντράκια, με τις μονοκατοικίες τους, με τον ωραίο τον ΑΕΡ. Με μια αίσθηση παλιακιά. Τρίτη 19 του μηνού, με καλές καιρικές συνθήκες σηκωθήκαμε. Εντάξει, έχει έτσι ένα ψεύτο κρυουλάκι, όχι αμάν αμάν. Δηλαδή τι ψεύτο κρυουλάκι, γιατί ζέστη πηγαίνουμε. 6 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Καθαρό ουρανό, λιακάδα, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 15 το μεσημεράκι στην μέγιστη τη στιγμή θερμοκρασία. Και όλη η εβδομάδα θα μας πάει έτσι, μέχρι όμως το Σαββάτο, όπου εκεί θα υπάρξει μια ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Από τους 15 θα πέσουμε κοντά στους 0. Το ματσάκι της Κυριακής, το ντέρμπι δηλαδή, τουλάχιστον με την πρόβλεψη που υπάρχει, θα διεξαχθεί κάτω από... έτσι, όχι ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά κάτω από αρκετό κρύο. Αλλά δεν νομίζω αυτό να επηρεάσει τον κόσμο του δικεφάλου, που θα είναι ο μοναδικός που θα πάει στο γήπεδο. Αλλά έχουμε ακόμη για την Κυριακή, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ωραία εβδομάδα θα είναι και σήμερα. Ωραία εβδομάδα και σήμερα. Και αυτή συνεχόμενα λεπάλληλα ματσάκια. Χθες ο ΠΑΟΚ πέρασε πολύ εύκολα, επικρατώντας με 1-5 του Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν άλλαξαν και πολλά όσον αφορά τη μάχη της κορυφής και της παραμονής, εκεί όπου η Λαμία πέτυχε μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη, ένα πάρα πολύ σπουδαίο διπλό, επικρατώντας κόντρα στις προβλέψεις αρκετών και στα προγνωστικά ότι ο Όφη δίνει τον ίν υπερπάντων αγών και πρέπει να πάρει το παιχνίδι και Όφη, ο οποίος αγωνιζόταν και με 10 παίχτες. Στο τέλος του παιχνιδιού 1-3 η Λαμία, και έκανε έτσι ένα ωραίο άλμα και για να ισχυροποιήσει τη θέση της στην κατηγορία, κοιτάξει ψηλότερα λίγο δύσκολα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Ξεκινάμε για δουλειά. Έτσι, δουλειά δυναμικά, ορεξάτα. Βέβαια. Ξεκινάμε με φεγγαράκια, λες και είναι πανσέλινος. Ναι, σήμερα έχουμε το υπερφεγγάρι, το βράδυ. Αχα. Ναι, εκεί στις 5:53 το φαινόμενο θα είναι στην κορύφωσή του. Να στρέψεις λίγο το βλέμμα προς τον ουρανό. Λες και είναι καλοκαίρι, άμα δεν είχε τόσο κρύο, λες και θα ήταν ναι, καλοκαίρι. Έτσι. Ναι. Έτσι, πιάτο. Μια χαρά είμαστε. Ναι, έτσι θέλω. Αισιοδοξία, όρεξη. Καλά τώρα, όρεξη για δουλειά κανένας δεν έχει, αλλά λέμε έτσι και καμία από αυτήν για να περνάει και η ώρα. Βέβαια. Τι να κάνεις. Λοιπόν. Εγώ πήρα να πω μια καλημέρα. Και καλά έκανες, και είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ακούμε το πρωί. Έτσι, μια απλή καλημέρα. Πες την και ας πέσει χάμου, που λένε και Αθηναίοι. Έτσι, καλό δρόμο, καλή δουλίτσα. Φιλιά. Τι ωραίο, ε. Έτσι, μια καλημέρα, ρε παιδί μου. Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Πρέπει να μακρηγορούμε και να φλιαρούμε και να έχουμε πάντα κάτι να πούμε περισπούδα στο κεφάλι σήμαντο. 2 ώρες καλημέρα, θα το λέω κι εγώ, να μην χρειάζεται να αντλώ θεματάκι και να είμαι καρφωμένος εκεί στις τηλεοράσεις και πάω να βλέπω το ένα και το άλλο. Εύκολα λοιπόν, χθες ο ΠΑΟΚ 1-5 του Απόλλων Σμύρνης και η Λαμία με 1-3 ολοκληρώνοντας την 20η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μένουν άλλες 9. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 18 πόντους για να πανηγυρίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Δηλαδή να πετύχει 3-3-6-18, εφόσον και ο Ολυμπιακός θα παίρνει και αυτός αβέρτα τα παιχνίδια.
τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος μπορεί να έχουμε. Μπορεί και λίγο νωρίτερα. Αν δεν υπάρξουν απώλειες, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε, ρε. Οπ, καλώς τον. Μπάμπη μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Σε καμία των περιπτώσεων. Το χέρι μου στη φωτιά βάζω. Εχθές είδα. Είδες λίγο. Γιατί ήμουν στο γήπεδο την Κυριακή. Ναι. Είδα αυτό το γκολ που βάλανε αυτή η ομάδα του δορυφόρου της ομάδας του Δημοσίου. Ο Πακάτσι, τώρα με μπέρδεψες. Ο γιος του Γκέκα, του, το Σαμάρι του Γαϊδαριού, του γιου του Γκέκα. Κάτι. Ποια είναι. Είπες ομάδα δορυφόρου. Ο Πανιόνιος, ρε, ο δορυφόρος του, του Μαυρού Άσπρο. Ο δορυφόρος του Δημοσίου. Μάλιστα. Ο οποίος κέρδισε όμως τον Μπάουκ που λες ότι είναι αυτό. Η Κερούκλα. Ναι. Έλα τώρα, ρε φίλε. Γελάει ο κόσμος, γελάει και έτσι, τα τσιμέντα. Έτσι. Μ' αρέσει, ναι. Τη χερούκλα που κοντρολάρεις ο άλλος και φάγαμε τον γκολ. Εκεί δεν μπορεί να το δεις. Ναι. Τώρα αυτοί που χαίρονται για χθες, το φιλικό που κάνανε, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έρχονται τα καλά την Κυριακή. Τα καλά την Κυριακή, μάλιστα. Δεν θα έχει 0 βαθμούς. 0-3 βαθμούς θα έχει. Α, λες ότι κερδάει ο Άρης και διακόπτεται και το μάτς. Εκεί θέλω τη διακοπή. Στο 0-2. Και ας είναι 500 βαθμούς μπροστά, αυτούς τους τσούζει όταν τους βιάζω εγώ. Μάλιστα. Κατάλαβες? Και μείον 3 να φάει ο Πάκου, πάλι πρώτος ήταν. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Αυτό φάει... το πρωτάθλημα ήταν. Άκου να σε πω. Μείον 6 πρέπει να φάει. Εν τέλει άλλαξα, έμαθα ότι απονομή πρωταθλήματος αυτούς. Ναι. Θα γίνει καθαρά Δευτέρα. Γιατί, επειδή πετάει ο αετός ψηλά. Πετάνε τον αετό, ας πούμε, τα χάρτη. Όλοι οι αετοί είναι χάρτη. Μάλιστα, ναι. Πάρτε και εσείς ένα χάρτη το πρωτάθλημα. Αχα. Μάλιστα. Μαύρα, να μην πω τι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Όχι, θα μιλήσω κι άλλες ομάδες. Όχι, αυτά έτσι, και πολύ, μια πολύ ψύχρεμη τοποθέτηση. Μια φωνή έτσι, ας πούμε, σύμπνοιας, νομίζω. Όλες οι ομάδες μαζί, αγαπημένες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε. Γεια, τσαό, τσαό. Ο φίλος μας ο Πασχάλης τοποθετήθηκε ψυχρεμότατα, βεβαίως. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Απολαυστικό ρόλο. Πάντα. Πάντα. Έπρεπε να ξεκινήσει σήμερα με Never Go καλό. Γιατί. Στο διάλειμμα βάλτε μετά τη δεύτερη ώρα. Ναι, εντάξει, δεν, βασικά δεν χρειάζεται να ρωτάω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ένας πάρα πολύ ωραίος ύμνος. Γιατί παίζει σήμερα με την πιο αχώνευτη ομάδα του Αργέτη, γι' αυτό. Έτσι, με την Bayer. Τους έχουμε. Το είπα και την άλλη φορά, πήγα στο Ελλάδα το γιατί είσαι τόσο μπουκωμένος το τηλέφωνο. Είναι πολύ μπουκωμένο το τηλέφωνο, hands free κάτι. Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό. Τέλος πάντων, γι' αυτό λίγο έτσι σε χάνουμε. Έχω πάει στο Λάγκητο που σου είπα. Αλλά αυτή η αχώνευτη ρε φίλε, δηλαδή να την Παναγία. Ο άλλος δεν τι κάνει, παιδιά. Ο άλλος δεν τι κάνει, ξέρω το πρωί. Αχώνευτη γιατί είχαν πετάξει και ένα εξάμπαλο. Ε? Ναι. στον Άρη κάποτε. Δεν ήταν μόνο αυτό. Το πώς γυρνούσαν και σε κοιτούσαν οι μπαμπ. Δηλαδή οι τερόπτες, παιδί μου, σε κοιτούσαν μέσα τα μάτια και λέει, γιατί δεν είναι εδώ πάνω τα δικά μας τα παλικάρια. Μιλάμε ρε φίλε τέτοιο μίσος να πούμε τέτοιο πράγμα, δεν το έχω νιώσει πουθενά. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί ξέρεις, παρακολουθείς. Και γιατί και να κάνεις, έρχονται σε πιάνεις, σε βάζεις μέσα για εντάξει, υπεροψία λογικό να υπάρχει όταν είσαι ανώτερος, όταν είσαι... Από την πολλή δουλειά πάντα το έχουν υπάρχει. Τι, από την πολλή... Από την πολλή δουλειά, από την πειθαρχία, πώς να σου πω. Έτσι, ναι. Είναι πολύ πειθαρχημένος λαός. Άμα το δεις δηλαδή... Όπα, 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 άλλον περιμέναμε, άλλος μας ήρθε εδώ στο στούντιο. Τρώμε ντου, τρώμε bullying. Τι απευθείας bullying έχουμε. Έχουμε απευθείας bullying. Σαν τον άλλον εδώ τώρα απευθείας που θα να την παπάς έκανε προσπέραση με την παπάς. Έτσι, έτσι. Για να μας παιδί στην Παναγία. Έτσι. Να σε καλά. Σε φιλούμε, σε φιλούμε, σε φιλούμε. Α, πώς λέγεται, ψωμί περιμέναμε, τι μας ήρθε, τι μας ήρθε. Παιδεία ελευθερία. Παναγιά και Χρήστε, πάλι ο Λευτέρης. Καλά ρε δεν έφυγες, δεν έφυγες χθες. Δεν σε πήγα εδώ στα ξενοδοχεία δίπλα να ξεκουραστείς 5 ώρες. Πάμε με ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι.
όπως πήγαινα στα ξενοδοχεία, ναι, έχασα την μπανάνα μου. Μάλιστα. Και στην μπανάνα μου έχω διάφορα χαρτιά. Ναι. Ο ΑΕΔ, διάφορα. Όχι, όχι, όχι. Σοβαρά τώρα. Ναι, αλλά θα την βρω την μπανάνα μου γιατί ξέρω πού πήγα. Είμαι σαν τον Κοντοροβιθούλη. Μάλιστα. Θα τα πάρω σήμερα το πρωί όλα σειρά και θα βρω πού είναι η μπανάνα. Μάλιστα. Πότε την έχασες, χθες που σ' άφησα, άφησα έξω από το ξενοδοχείο. Δεν μπήκες μέσα. Βρε, μπήκα. Ναι. Μετά ξύπνησα και έκανα τις βόλτες μου. Α, α, και. Και τώρα βρήκα άλλο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Είχες γιατί... μέσα κλειδιά, τέτοια αυτά ιστορίες στην Πανά. Όχι, τα κλειδιά τα έχω εδώ, αλλά ναι, έχω, είχα τα χαρτιά άδεια κυκλοφορίας από τα μάξι. Ω, σοβαρά. Αν βρει κανείς καμιά μπανάνα, παιδιά, είχες μέσα και λεφτά στην μπανάνα. Όχι, στην μπανάνα δεν είχα λεφτά. Ευτυχώς, εντάξει. Άρα, άρα μπορεί και να την βρεις. Ναι, είναι χαρτιά μόνο. Ναι, εντάξει, χαρτιά δεν κάνεις. Έχω και ένα χαρτί από την εταιρεία Nano μέσα που τους είχε κάνει έλεγχο η κτηνιατρική και κάτι που τους είχε βρει περίεργα. Αν βρει κανείς καμία μπανάνα στο όνομα Λευτέρης, μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με τον ραδιοσταθμό μας να τον βοηθήσουμε. Να φύγει! Φεύγω! Να φύγει! Και αύριο εδώ! Με τον, με τον παπούλια! Παιδιά, σας παρακαλώ, βρείτε την μπανάνα, σας παρακαλώ! Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή. Καλά, άλλος δεν θα έρθει! Τι θα ζήσουμε και σήμερα! Ξεκινήσαμε έτσι με πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές μέσα στο γήπεδο. Και άντε τώρα να μαζέψουμε αυτό που είναι έξω από την πόρτα μου, που βαράνε τα τζάμια ο Σάντα Ζόμπι, για να εισέρθουν μέσα στα στούντια και Λευτέρης και Παφούλιας. Ποιος έμεινε τώρα να έρθει εδώ, κανείς δεν ξέρει. Όλοι καλοί χωράνε, λόγω επειδή σε Λίμπερο 107,4. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Γκέστ είναι ο Παφούλιας. Ναι, και ο, και ο Λευτέρης από μόνος του. Εντάξει, καλεσμένος. Την μπανάνα έχει γίνει φλαμπέ. Την έδωσε μαζί με την πίτσα. Την μπουγάτα, κανονικά. Χαρτιά είχε μέσα, ε. Μόνο χαρτιά, μόνο χαρτιά. Έξυπνος είναι. Είχε και το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, δεν σε ακούει τώρα. Μπήκε έξω. Θα το μεταφέρω, θα το μεταφέρω. Ο Πάφη δεν έχει καθίσει. Μόλις μπήκε λέει και θα μπω λέει στις 7. Όχι, εντάξει. Ο Πάφη μπορεί να μπει από πιο μπροστά, ρε φίλε. Θέλει να του κάνω καφέ, τέτοια. Καταλαβαίνεις πως είναι η Σταρ. Έτσι πάρε. Οπότε κλείστε όλοι τα ραδιοφωνά σας και συντονιστείτε πάλι σε 7 η ώρα. Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί τίποτα. Ο Πρετεντέρη έστελνε παλιά αυτοκίνητο στην εκπομπή που είχε για να σε πάρει από το σπίτι. Α, ναι. Ναι, η αδερφή μου για να μην πάει είχε πει: δεν έχω το παιδί, δεν έχω αυτοκίνητο. Θα στείλουμε, λέει κανονικά. Έτσι. Λέω και πες ρε παιδί μου, ότι δεν θες να πας, λέω. Από την αρχή. Ήταν η Πεύθυνη, ήταν η κόρη του Λοβέρδου αυτή που έκλεινε τα ραντεβού. Και τη έστελνε αυτοκίνητο να την πάρει. Έτσι στέλνω κι εγώ. Στέλνω άστ. Έτσι θέλει, ρε φίλε. Στέλνω άστ. Έχει δύο γραμμές. Λοιπόν, θα κλείσω για να προλάβεις να κάνεις τον καφέ. Περιμένουμε. Ναι, θα βάλω μουσική. Θα άλλους ακροατές, γιατί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα μετά την Κυριακή. Ήδη τη βλέπω ότι το έχουν. Πηγαίνει και... βέβαια, πάνε σε μίνι μάρκετ, τους ρίχνουν πράγματα εκεί μέσα στην πύρα από τώρα, βλέπουν οράματα, βλέπουν... Μάλιστα. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Εντάξει, τι να σχολιάσεις, Μπάμπη, όλο το πρωτάθλημα είναι μικρή μεγάλη. Δηλαδή... Είναι χαόδης η διαφορά. Σαν το σχολείο, σαν τα... Είναι... Ή σαν τις πρωτομαγιές που παίζαν μπάλα γονείς με τα παιδάκια, ας πούμε, μικρή μεγάλη. Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Είναι μικρή μεγάλη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ήρεμα, δηλαδή, με 3-4 γκολ, αν φύγει ο Άρης, πρέπει να φωταγωγηθεί το Χαριλάου. Είναι επιτυχία. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν το νομίζω. Συγγνώμη, τώρα ένας αριανός νοήμων. Ναι. Με ένα 2-0 δεν είναι ευχαριστημένος. Τώρα σοβαρά καθόλου, να μιλήσουμε. Καθόλου. Τι καθόλου. Είναι φεροβάμων τότε. Γι' αυτό πληρώνει τόσα χρόνια. Κυριακή κοντή γιορτή. Να το δούμε. Έγινε. Τσάω. Ένα αναμονή λοιπόν εδώ της εισόδου, της καταιγιστικής εισόδου στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 με την 21η όμως αγωνιστική ολοκληρωμένη, γιατί πρέπει να δώσουμε και τις ατζέντες και το τι έγινε και το τι θα επακολουθήσει. Ο ΠΑΟΚ ξανά αύξησε την διαφορά στους 9 από τον Ολυμπιακό στους 57, Ολυμπιακό 48, ΑΕΚ 40,
Ατρόμητος Αθηνών 39, Άρης 33, Παναθηναϊκός 31, Ξάνθη 27, Πανετολικός 27, Λαμίας στους 24, Πανιώνιος 23, Λάρισα 22, Αστέρας Τρίπολης 21, Ζώνη Υποβασμού, Πας Γιάννενα στους 20, Όφης στους 17, που μάλλον θα μας το πει το πείμα έτσι όπως δείχνει, και τα δάκρυα του Κουτσιανικούλη κάτι τέτοιο καταδεικνύουν. Λεβαδιακός 16, που ξεκίνησε τη μεγάλη αντεπίθεση, είναι η εποχή που μετατρέπεται λίγο σε Μπαρτσελόνα, ε. Και Απόλλωνος μείνει στην τελευταία θέση με 9 βαθμούς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα ρε. Έλα ρε. Εγώ, Μπάπη μου, για άλλους ακροατές μιλάω. Ότι θα έχω από μαυρό-άσπρο εθεροβάμων, λέει. Τι σε είπε. Τα έχω χάσει, ας πούμε, εντάξει. Αλλά πες μου ότι αυτός μεγάλωσε Καριλάου στον πολιτισμό. Οπότε... Τα μάθε τα γράμματα από εσάς. Εκεί, έχει... από το Σόλωνα. Τον έκανε, ας πούμε, λίγο να έχει μυαλό. τη Δευτέρα σου 6 ώρα θα είμαι και εξπαρά με τα καλούδια. Τώρα η εκπομπή θα κάνουμε, θα τρώμε, δεν ξέρω. Εντάξει. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς πολλές φορές. Ναι, γιατί η νίκη μας είναι σίγουρη, Μπάβη μου. Εντάξει. Είναι 100% σίγουρη. Άμα είναι να φάμε, μπορείς να υποσχεθείς τον Μπαφούλια, γιατί όταν τον υποσχέθηκαν εδώ πέρα ακροατές και τέτοιο, ότι άμα πεις ΠΑΟΚ θα σε κεράσουμε, άλλαξε ομάδα, αλλαξοπίστησε από Ολυμπιακός. Όχι. Έγινε τέτοιο. Αν τον κεράσεις, τον υποσχεθείς κανένα τροπιτούλα. Ο Άρης είναι κάτι άλλο, κάτι το μοναδικό. Έτσι, έτσι. Κατάλαβες, ούτε σκύβει ο Αριανός, ναι. Λέω σε ούτε επιγονατίδες έχει, ούτε επικολαμίδες έχει. Σε περίπτωση... σε περίπτωση... Όχι, δεν θα πει τίποτα. Λέω, θα έρθεις, αυτό. Ρε φίλε, ξέρεις ότι εγώ δεν μάσα. Όχι, αυτό, εντάξει. Αλλά δεν θα συμφέρει εσένα μετά αυτό, γιατί... Τα έχουμε έτσι από τρίτη, ξέρεις τι θα πει ο διευθυντής. Ό,τι και να συμβεί δεν με συμφέρει. Έχω υπογράψει μάλλον την απώλεια. Θα πούμε το συμπέθερο του διευθυντή. Ναι. Εντάξει, σταματάμε από μόνοι μας. Πώς έλεγα εγώ παλιά, κλείνω από μόνο μου. Ναι. Παρασκευή μάλλον θα πρέπει να αποχαιρετήσω εδώ το κοινό. Να τους πω παιδιά, σε ευχαριστώ. Ναι, ναι. Οχ, εντάξει. Και okay. Τη Δευτέρα είμαστε εδώ. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την απόλυσή μου και την απουσία μου. Καλά, Δευτέρα με φευγάτο στο στούντιο. Τι θα γίνει, πανδεσία Κροατώνε. Κάθε μέρα και μία διαφορετική ομάδα κερδίζει την μάχη με το πρωινό ξύπνημα. Τη μάχη με την τέχνη, θα έλεγα εγώ καλύτερα. Επόμενη αγωνιστική, είπαμε, δεν σπόζει φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, αυτή την Κυριακή στις 7:30. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Ξάνθη Λεβαδιακός, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών, ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος Παναθηναϊκός, Λαμία Λάρισα, Ολυμπιακός Πειραιός Όφη και Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν έχει κυπελάκι, αλλά έχει σήμερα Champions League, και σήμερα και αύριο. Μια χαρά θα την περάσουμε. Θα μείνουμε λίγο έτσι Πέμπτη Παρασκευή χωρίς ματσάκι, αλλά πάμε μετά δυνατά, κανονικά, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Νωρίτερα για την καλαθόσφαιρα, την Αμερικάνικα, είχαμε παιχνίδια ή δεν είχαμε, λόγω επειδή του All-Star Game ακόμα ξεκουράζονται. Ακόμα δεν είχε παιχνίδια. Πόσο θα πάρουν τα πάνω τους, θα πάρουν τα μπόσικα. Πότε ξαναξεκινάει, έχει τώρα μια διακοπή. Α, καλά, 22 Δευτέρου. Μια εβδομάδα. Χωρίς ματσάκια. Τι μας λέτε ρε παιδιά, τι μας κρύβετε. Μ' αρέσει που είπα νωρίτερα, ήμουν σίγουρος ότι είχε παιχνιδάκια. Σήμερα δύο ματσάκια για το Champions League. Στις 10 η ώρα η Liverpool υποδέχεται τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16, υποδέχεται την Bayern Μονάχου και η Lyon την Barcelona. Και αύριο έχουμε Ατλέτικο Μαδρίτης Juventus και Σάλκε Manchester City. Τι ωραία ρε παιδιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ξέχασα να πω τα στοιχηματικά και εγώ μια φορά. Α, για δώσε εδώ προβλέψεις. Σήμερα βλέπω, εγώ δεν δίνω σκορ. Μόνο εγώ δίνω, ναι. Την τεράστια Liverpool. Έτσι, έτσι, το πας πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι γνωστό ότι είμαι... Έτσι. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Οχοχοχοχο, εύκολα. Και άλλη ομάδα μόδα. Ναι. Αυτή με το γυαλατζή παιχταρά που έχουν. Ναι, ναι. Ημίχρονο δεν θα έχει βάλει γκολ στο δεύτερο. Χ ημίχρονο διπλό τελικό. Α, τι δίνεις όμως να κερδάει.
Ναι, εντάξει. Αφού και αυτή η ομάδα του δημοσίου είναι. Έτσι, του καταλανικού δημοσίου. Αν είναι αυτή η ομάδα του δημοσίου, τότε η Ρεάλ τι είναι? Λίγα λόγια για τη Ρεάλ. Που έχει πουλήσει το προπονητικό και το. Αυτά δεν τα λέτε. Εντάξει, κατάκια, τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε. Διακοπές κάνεις. Τσάω, τσάω, τσάω. Να, διακοπές. Ομάδα του δημοσίου. Μεγαλύτερη ομάδα του παγκοσμίου δημοσίου. Τη Τράπεζα τη Ανατολή. Του Δούνου του. Παγκόσμια τράπεζα ή Ρεάλ Μαδρίτης, για να τα βάζουμε όλα σε μία θέση. Εύκολα λοιπόν κατά τα άλλα για την ελληνική επικράτεια. Επικράτησε ο ΠΑΟΚ χθες με 1-5. Προηγούμενος από το 33 με 3-0. Θυμίζοντας ίσως σε κάποιους κακοπροαίρετους, δεν ξέρω, ή σε κάποιους λάτριδες της στατιστικής, την ανάλογη εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει το 2013-14. Πότε ήταν πια, πια αγωνιστική περίοδο, όπου ο ΠΑΟΚ πάλι είχε προηγηθεί μέσα στην Ριζούπολη με 3-0 και κατάφερε να ισοφαριστεί και να τελειώσει το παιχνίδι με 3-3. Ωραίες εποχές εκείνες. Τελειώνοντας το ημίχρονο στο 37 ήταν 0-3 και το ημίχρονο είχε λήξει με 2-3. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε ένα τρίτο γκολ με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να πάρει την νίκη. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι και σκοράρει μέχρι και ο Κατσικάς. Είχε παίξει center back. Φοβερά πράγματα. Που λένε χθες ο ΠΑΟΚ όμως δεν κινδύνευσε καμία των περιπτώσεων. Επικράτησε πολύ άνετα με τον Ολιβέιρα επίσης από τους νεομεταγραφεθέντες να σκοράρει ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Ο Σβιντέρσκι ξανά βρήκε επαφή με τα δίχτυα με το που μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Ο Ενρίκε επίσης ως μεταγραφή, και αυτός λογίζεται, και αυτός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Οι αλλαγές με το που μπήκαν δηλαδή συνέδραμαν καθοριστικά. Μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα. Ποιος έχει μείνει να σκοράρει? Νομίζω μόνο αυτός ο Ίγκανσον από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που ήρθανε τώρα στην πιο πρόσφατη μεταγραφική περίοδο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα Μπάμπη, κάποιες σκηνοθετικές λεπτομέρειες. Βεβαίως. Μετά όταν βγει ο Πάφη. Mm-hmm. Όπως την κοπή της Τίτας του Άδωνη, που είχε έναν ιερέα που του έλεγε «Μπράβο Άδωνη, μπράβο Άδωνη». Ναι. Έτσι θέλω το Λευτέρι. Ναι. Μάλλον ο ιερωμένος σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι ο Πάφη. Όταν θα μιλάει εσύ ο Λευτέρης, πρέπει να λέει «Μπράβο Μπάμπη, μπράβο Μπάμπη». Ποιος θα πρωτομιλήσει? Θέλουμε, πώς λέμε, θέλουμε καθένα διαφορετική μπάλα. Από ένα μικρόφωνο θέλουμε καθένα. Και παρέμβαση Φωτιάδη. Ναι, σίγουρα θα υπάρξει. Εννοείται. Θέλουμε ένα τέτοιο τρίο, λοιπόν. Έτσι. Περιμένουμε. Είμαστε. Ένα αναμονή. Έτσι. Και μια και είπα αυτιά τη συμπαράστασή μου στον αυτιά. Που δεν θα είναι υποψήφιος. Δεν θα είναι και βγήκε μάλιστα και διαμέσου της εκπομπής του και... Υπάρχει το ηχητικό, είναι πολύ ωραίο. Ναι, πάμε, ναι, 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 ναι. Αν υπάρξει χρόνος σήμερα... Ναι, 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 αν υπάρξει, ναι, όντως, υπάρξει. Καλά κάνεις. Ένα δακρύβρεχτο μήνυμα προς την μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, έτσι, δεν θα είναι σε εκλογές. Ούτε Μπογδάνος βαδίζει φουλ προς την ΙΤΑ η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς αυτή και χωρίς Μπογδάνο που πηγαίνεις. Ξεκάθαρα. Κλείνω, είμαστε όλο έτσι, προσμονή. Έτσι, όλο προσμονή. Και ένας εισέρχεται στο στούντιο. Τι έγινε, αγόρι μου, εντάξει, τα είπατε έξω με τον Πάφη, Μ' ακούς? Τώρα σας ακούω. Ναι, 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 τα είπατε έξω με τον Πάφη, εντάξει, τα λύσατε, τα συμφωνήσατε? Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε, διαφωνούμε. Και σε κάποια δεν μπορούμε να συμφωνούμε με έναν άνθρωπο σε όλα. Εντάξει, πώς τον είδες, μεγάλη γνωριμία. Ναι, πραγματικά. Εγώ τον είπα Πόρθο. Πόρθο. Τι Πόρθο? Από τους τρεις ομαδοφύλακες. Α, νόμιζα Πόρθο. Γιατί είναι ο Άραμις, ο Άθος. Ναι, ο Άθος, άρε μεγάλο, τρίτο πόδι. Ναι. Ο Πόρθος. Και ο Νταρτανιάν. Νταρτανιάν. Οι τρεις ομαδοφύλακες που ήταν τέσσερις εν τέλει στην πραγματικότητα. Πάντα υπάρχει ένα κρυφό χαρτί. Έτσι, τι μας κρύβανε, μάλιστα. Έρχεται πανδεσία, έρχεται καταιγισμός, κυρίες και κύριοι, μετά τις 7. Τώρα κλείστε και τα ραδιόφωνα, δεν έχει. Να πω κάτι. Να πεις, γιατί να μην πεις, δεν λες. Άμα τη και να σου πω, μην πεις, δεν πεις, θα πεις. Θέλω να πω καλημέρα στο Γιώργο το Σεκιουριτά. Γεια σου, Γιώργο. Κάτω στη τηλεφόρο νίκη 9-11. Μάλιστα, 9-11, ο Γιώργο Σεκιουριτά. Μας ακούει, τζάμπα τη λέμε τις καλημέρες. Ακούει. Εντάξει, κερδίσαμε και έναν ακροατή. Έφερε λίγο δουλίτσα στο μαγαζί. Α, και πήγα και στην Καλαμαριά. Ναι, πότε πρόλαβε να κάνει. Και ρώτησα στο ντεπό που
ήμουν. Ναι, ναι, ναι. Ρώτησα μια. Μάτια θα ψάχνει το στρατή που πάει προ τον ντεπό. Ρώτησα μια γυναίκα και ναι. τη λέω: γιατί τον ντεπό γράφεται με ωμέγα. Ναι. Και μου λέει: τον ντεπό προκύπτει ναι. από την γαλλική λέξη ντεπό. Που γράφεται. Το δεν διαβάζεται. Όχι, ναι. γράφεται με εψιλον ναι. αλφα ναι. ου χ. Ναι. Και αυτό είναι το μακρύ όμικρον στα γαλλικά. Μάλιστα. Οπότε επειδή είναι το μακρύ όμικρον στα γαλλικά, το γράφουμε και με μακρύ ωμέγα. Με μακρύ, με μακρύ ωμέγα στα γαλλικά. Γιατί το ωμέγα είναι μακρύ, ρε παιδί μου. Και το σ' αγαπώ μου είπε. Το σ' αγαπώ δεν γράφεται ποτέ με όμικρον. Γράφεται με ωμέγα. Με ωμέγα, γιατί δίνει έτσι. Είναι μακρύ. Είναι μακρύ. Αντέχει το χρόνο και καλά. Αν είναι αληθινό. Σ' αγαπώ. Γιατί ποιο είπε ότι θα γραφόταν ποτέ το σ' αγαπώ με όμικρον. Εντάξει. Το είχαν γράψει σε κάτι. Eurovision. Ναι. Σ' αγαπώ σε GAPO. Εντάξει, αυτό ήταν στα. Αυτό ήταν αγγλιστή στα γκρίγκλι. Είχε μια μεγάλη διαφορά. Ο Ράς Βαλουτσέσκο, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του χθες μία ημέρα μετά, με τους φίλους του Δικεφάλου να τον επιφημούνε, ίσως για πρώτη φορά στη μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα του ΠΑΟΚ, τραγουδώντας το μάλιστα από τις κερκίδες και το Happy Birthday to you. Να ακούς κάτι τα γλαροφωνάρες εκεί στις το Happy Birthday to you. Το λέμε και αλλιώς αυτό, πάμε. Πώς το λέτε, να ζήσεις. Όχι. Bon compleanno a te. Bon compleanno. Τι είναι αυτά, ρουμάνικα είναι αυτά. Ιταλικά. Bon compleanno καραντάνια. Ρουμάνοι, Ρουμάνοι και Ιταλοί είναι, νομίζω, είναι και οι δύο απογόνοι των Ρωμαίων. Βέβαια. Βέβαια. Και εμείς Ρωμιοί, Ρωμιοί είμαστε. Εμείς είμαστε Ρωμιοί, εμείς είμαστε άλλο πράγμα. Γιατί Ρωμανία είναι και δεν είναι Ρουμανία, είναι η χώρα των Ρωμαίων εκεί πέρα. Η πατρίδα, απογόνοι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, μπάμπη. Άρα αντιλαμβάνω ότι υπάρχουν και λατινογενείς. Δεν ξέρω με τη Μολδαβία τι γίνεται. Αυτά, ας μας πάρει κάποιος τηλέφωνο από την χώρα να μας ενημερώσει. Υπάρχει και μια άλλη χώρα εκεί, Τρανζιστερία, πώς λέγεται. Υπερνιστερία. Δεν μπορείς να την πεις καν. Υπερνιστερία. Είναι και αυτά. Είναι και αυτά. Πατριδογνωσία και ευρωπηδογνωσία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο. Επειδή τραγουδήθηκε το Happy Birthday, το έχουν τραγουδήσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ του Happy Birthday. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος ήταν σε μια υποδοχή καλαθοσφαιριστή δεκαετία του 90. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μπέρι, ήταν ο. Ο Λίβινγκστον. Όχι ο Λίβινγκστον, ήταν κάποιος εκείνης της εποχής, τέλος πάντων, 92, 93, 94. Ποιος ήταν ένας άλλος που είχε έρθει και είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση μέσα στο Ισραήλ απέναντι στη Μακάβη, ο Πάκου είχε κερδίσει και μετά τραυματίστηκε και αποχώρησε. Μουστάβ, δεν θυμάμαι. Κάποιος ήταν όπου τον υποδεχόταν εδώ στο αεροδρόμιο και μάθανε ότι είχε γενέθλια και το τραγουδούσανε. Birthday to you. Σε τσάπτε στα αγγλικά, γιατί υπάρχει και αγγλομάθεια βέβαια στις τάξεις των οπαδών του Δικεφάλου και συνθήματα για τη σκουφή του Ράσβαν Λουτσέσκου. Συνθήματα δεν φωναχθήκαν καν για το δερμάτινο του Φερνάντο Σάντος, το οποίο έχει να ακουστεί πάρα πολύ καιρό από τα χείλη των οπαδών του ΠΑΟΚ. Πέρυσι λεγόταν αυτά, Σάντος το καλοκαίρι, έλα ρε Σάντος να μας σώσεις, έλα το ένα το άλλο, αλλά το νέο φετίκ των οπαδών του ΠΑΟΚ έχει γίνει πλέον το σκουφάκι του Ράσβαν Λουτσέσκου, το οποίο οδηγεί τον ΠΑΟΚ από νίκη σε νίκη και τη διατήρηση ενός αίτητου μετά από 50 χρόνια, αν τυχόν λέμε, μια φορά έχει συμβεί αυτό με τον Παναθηναϊκό, αν τυχόν ποτέ ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει και αίτητο στο πρωτάθλημα, θα είναι η δεύτερη φορά στα και χρονικά. Και το κύπελο άμα πάρει. Και το κύπελο. Το κύπελο όμως όχι αίτητος, έχει ήδη, μετράει ήδη δύο ήττες με το ίδιο σκορ, 2-1, μία από την Παναχαϊκή και μία από τον Πανιόνιο. Νομίζω λογικά θα είναι την επόμενη. Πότε είναι τα επαναληπτικά του κυπέλου. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, κύριε Πάπη. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά χθες ήμουνα στη δημοτική πινακοθήκη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Σωστό. Στη δημοτική πινακοθήκη είναι στη Σοφούλη και μια γωνία εκεί, τέλος πάντων. Και είναι καταπληκτική αυτή η δημοτική πινακοθήκη. Τι έχει η δημοτική πινακοθήκη, έχουμε τίποτα εδώ. Έχει εκθέματα. Τίποτα αφήσει τα έχει. Ναι. Όχι, όχι, δεν αφήσει. Ναι. Παίζουμε ένα πίνακα που είδε. Ένα πίνακα τη ΔΕΗ θα έχει εκεί. Όχι, εργατέχνη κανονικά. Εργατέχνη κανονικά, μάλιστα. Δημοτική πινακοθήκη. Μπράβο. Και μάλιστα μπράβο. Είναι δωρεάν. Δωρεάν. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί φέρει πίνε εδώ, έχουμε το Αθλητικό Μουσείο στην Θεσσαλονίκη. Το οποίο δεν έχει κανένα έκθεμα. Έχουμε να πάρουμε κύπελα αυτά από τα αθλήματα. Τώρα αρχίζουμε και παίρνουμε. Πάντω είπα στην υπεύθυνη να βάλει ένα ευρώ είσοδο και το ένα ευρώ είσοδο, αν το μαζεύει, να το πηγαίνει στην Τράπεζα τη Ελλάδος να ανοίξει λογαριασμό. Να ανοίξει λογαριασμό. Εκεί μπορεί μόνο το δημόσιο να ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα τη Ελλάδος. Ναι, στην Τράπεζα τη Ελλάδος. Και οι ιδιώτες δεν μπορούν. Να έχει κόσμο έξω από τη δημοτική πινακοθήκη και να. Αδερφέ, πώς έχεις ένα ευρώ να πάρω να δω κανένα πίνακα.
Α, κανένα Μποτιτσέλη, ξέρω εγώ. Τι, κανένα Χατζηκυριακό, Γκίκα. Και τους δύο μαζί να πούμε, να πάω να τους δω. Ένα βρουλάκι, αδερφέ. Μπράβο, Λευτέρη, που έχεις κάνει θεματικό τουρισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι μόνο τα έργα τέχνης που έχει μέσα. Είναι και το κτίριο το οποίο έχει χτιστεί από Έλληνα αρχιτέκτονα. Δουλίτσα στον κόσμο εδώ, μοιράζουν. Το 1905. Πού είναι η Δημοτική Πινακοθήκη? Είπαμε, στην αρχή τη Σοφούλη. Εντάξει, γνώμη ρε εσύ, τι δουλειά έχουμε εγώ εκεί, δεν πατάω εκεί Σοφούλη. Τι δουλειά, άσε βρε τώρα, βρε, πια Σοφούλη βρε. Μόνο τώρα, βρε. Ναι, στη Σταυρούπολη δηλαδή, χάθηκε. Εμείς εκεί να δεις τι πινάκες βλέπουμε. Πόσο φιλότεχνοι είμαστε. Στη Σταυρούπολη, κύριε Μπάμπη, πόσο κοντά είσαι στην άκρο γυαλιά και στη θάλασσα? Ξέρω εγώ, είμαστε κοντά στον Ανδροπόταμο. Έτσι, που διαρρέει, διαρρέει. Στη θάλασσα, πόσο κοντά. Σαν τον Βούναβη που διαρρέει 5, 6, 7 πρωτεύουσες. Πες μου 5 πρωτεύουσες που διαρρέει ο Δούναβης από Β. Από Β. Ναι, έτσι, τώρα κάνουμε ένα κουιζάκι. Από Β, από έτσι, Β. Το Βελιγράδι. Όχι, πρωτεύουσες πόλεις, πόλεις. Παλιά ήταν. Το Βελιγράδι. Ωραία, ένα είμαστε μέσα. Το Βελιγράδι. Το... Ναι. Περνάει και από τη Ρουμανία, δεν περνάει. Ναι, το Βουκουρέστι. Ναι, βάλε τη μέσα. Τη Βουδαπέστη. Ναι. Την Ουγγαρία. Ναι, την. Την Ουγγαρία, τη Βουδαπέστη. Ναι, ναι, βάλε και άλλο τρεις, έχεις πει. Δεν ξέρω, είναι σωστή η Βουδαπέστη. Ναι, δεν μπορεί να σωστή είναι, σωστή. Γιατί λέγεται Βούδα και Πέστη. Ναι, ξέρω, σωστό. Ναι, ο Γαλάζιος Δούναβης, βρε παιδί. Α, εντάξει. Ναι. Είπα τρεις, θες κι άλλες. Κι άλλες δύο. Κι άλλες δύο. Θα τις, να σκεφτείς, να σκεφτείς. Θα τα απαντήσω. Από το Ρήνο περνάει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω στο Ρήνο. Το Ρήνο, τι δουλειά έχει το Ρήνο? Το ποτάμι των Ρήνων. Μάλιστα, είπα κι εγώ ρε παιδί μου, πώς ενώνονται όλα αυτά. Μεγάλα γεωγραφικά ζητήματα τα οποία θα απαντηθούν κυρίες και κύριοι στην δεύτερη ώρα του λόγου. Επειδή αφού ολοκληρώσαμε και με την αθλητικιά την ενημέρωση, ότι ήταν να πούμε, τα είπαμε. Όχι, εγώ δεν είπα κάτι. Τι απειδά, αφού δεν έχει κανείς διάθεση να μιλήσει. Κερδάει ο ΠΑΟΚ και δεν βγαίνει κανείς στα ράδια. Κερδάει, τελειώσαμε. Αλλά έρχομαι τώρα και βλέπω να καθαρίζουν τα τζάμια βράδυ. Δεν έχει ξημερώσει. Το αφεντικό λέει να καθαρίσουν τα τζάμια το βράδυ. Μα μπορεί το βράδυ ο άνθρωπος να καθαρίσει. Και αν δεν καθαρίσει καλά και του κάνει συνέχεια παρατήρηση. Δεν είπα και εγώ για τα αθλητικά μιλούσε. Όχι, για τα τζάμια εδώ στα μαγαζιά. Στα μαγαζιά στη Λεωφόρο Νίκης. Το πρωί έχει κόσμο να πούμε. Και επειδή έχει κόσμο να κάνει ο κόσμος υπομονή, να πάει μέσα και να καθαρίσουν έξω. Και όταν καθαρίσουν έξω, να βγει έξω και να καθαρίσουν μέσα. Τόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή έλεος πια με τα αφεντικά. Έλεος. Δεν έχουν λίγο μυαλό τα αφεντικά. Δεν έχουν. Εμείς έχουμε καθαρίζουν το βράδυ. Καθαρίζουν το βράδυ. Δεν έχουμε γιατί παράμε κοροϊδεύμαστε να είμαστε αφεντικά, γι' αυτό παραμένουμε εργάτες μια ζωή. Εγώ δεν παραμένω εργάτης, φίλε. Ναι. Εγώ παραμένω άνεργος μια ζωή. Σωστό. Και είναι το καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε λίγαν συντόμως με Πάφη και Λευτέρη εδώ, Πανδεσία και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον κόσμο. Το λόγο επειδή θα δώσει ένα μάχημο ντεμαράζ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη μας ώρα 7 και 8 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας και με το 1, με το 2, με το 3 ανοίγω τα μικρόφωνα εδώ στους δύο εκλεκτούς συμπαραστάτες μου σήμερα απέναντι και ο Θεός βοηθός. Καλημερίζουμε μετά την είσοδο του Λευτέρη, καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Πάφη, ο οποίος έκανε την βόλτα του και μας επισκέπτεται σήμερα εδώ στα στούντια. Τι κάνεις φίλε μου Παναγιώτη? Καλά. Κάτσε ρε κοντά στο μικρόφωνο να μιλάς. Γκρα γκρου. Καλά. Γελάνε και τα μουστάκια σου. Μπαμπή. Για πες. Θα είμαι και την Πέμπτη να ξέρεις. Γιατί? Είναι ωραία εδώ, έτσι. Ναι, γιατί. Καλά, εννοείται είναι ωραία εδώ. Γιατί να είσαι και την Πέμπτη, κάτσε, ακόμα δεν ήρθες εδώ. Τι είσαι. Πέμπτη και την Τρίτη δεν θα είμαι. Την Τρίτη δεν θα είσαι, μάλιστα. Γιατί μπορεί. Ναι. Μπορεί να λείψω. Καλά, σωστό και αυτό. Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια, Τρίτη, Πέμπτη παφούλια. Την Πέμπτη μου είπε θα πάει στα Μετέωρα. Στα Μετέωρα, πού εδώ πάνω? Όχι, στα μοναστήρια. Α, στα μοναστήρια, μάλιστα. Τα μοναστήρια, να καλά, αγόρι μου. Ποιο άνεμο σε φέρνει εδώ μετά από τόσο καιρό στην εκπομπή μα? Έχουμε καιρό να. Έχουμε καιρό, τι, έχουμε πληρωμές, έχουμε συντάξεις, επιδόματα. Τρίτη, 26 του μήνα. Από Τρίτη, 26, έχει ακόμη πολύ καιρό, μάλιστα. Πάρα πολλές μέρες. Πάρα πολλές μέρες, δεν περνάει και αυτές οι μέρες για να τις κάνουμε, μάλιστα.
Θες να δώσεις και εσύ ένα βαρισίματο μήνυμα εδώ στον λαό που σ' ακούει και είναι συσπειρωμένος και κρέμεται από τα χείλη σου αυτή τη στιγμή? Τι θα πω? Εμένα θα ρωτήσεις τι θα πεις. Ήρθες εδώ και χωρίς να πεις τίποτα, χωρίς αντζέντα, χωρίς θεματολογία. Α, είδα μια ωραία. Ανταμωθούμε. Ναι. Κάποια μέρα να ανταμωθούμε όλοι τον Άδη. Πού, στον Άδη? Στον Άδη. Κακό χρόνο να έχει τον Άδη να πούμε. Άκου. Βλέπω πολύ ωραίες ταινίες. Βλέπεις πολύ ωραίες ταινίες. Έρχονται και τα Όσκαρ. Βλέπεις ποιο θα το πάρει ο Λάνθιμος? Τίποτα, έχει καμιά πρόβλεψη? Όχι, άκου. Δεν το πάρει ο Λάνθιμος. 26 του μήνα. Ναι. Άμα αξιώσει ο Θεός, εγώ όταν πληρωθώ να την κάνω για Αθήνα. Μάλιστα. Όλοι στην Αθήνα, άμα τα παίρνουν όλα εκεί, καρακλοκέντα, τα έχουν πάρει όλα. Να πάω να συναντήσω και τα Χανιά, το φίλο μου. Ναι, ναι, όλα στην Αθήνα, όλα είναι εκεί πέρα. Δηλαδή εδώ Θεσσαλονίκη μας να μην δει προκοπή με τίποτα. Όλα να πηγαίνετε κάτω. Να πάτε να ησυχάσουμε, άντε. Μπαμπή, ναι, όχι. Ναι, ναι, τι όχι. Άμα αξιώσει ο Θεός, την Τρίτη να είμαι και εδώ. Μάλιστα, ναι, να σε αξιώσει ο Θεός. Να πας στην Αθήνα, να βρεις εκεί. Βάλε το αν με αξιώσει ο Θεός από το περίπου. Περπινιάδη. Περπινιάδη και οι παραγγελίες. Λοιπόν, τι ταινία είδες εδώ να μας περιγράψεις? Δεν τα θυμάμαι και καλά. Με δικά σου λόγια, ό,τι θυμάσαι. Ναι. Ταινία τρόμου. Ναι, ταινία τρόμου, ναι. Είχε πολύ τρόμο ή λίγο τρόμο? Αίμα. Πάρα πολύ. Ναι. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω ζεστό. Δεν σε βλέπω. Θα σε κόψω τα μικρόφωνα. Μην μου κόψει τα μικρόφωνα, γιατί. Ναι. Πήρε και το καφεδάκι μου. Επειδή σου κάναμε εδώ τον καφέ. Μια χαρά. Έξω, Λευτέρης. Μια χαρά εξηγήθηκε. Εντάξει, μην το λες αυτό. Όχι, θα το πω, θα το πω. Γιατί να μην δεν το πω. Να ακούνε και ο κόσμος, δεν είναι σωστό. Εντάξει, δεν είναι σωστό, αλλά. Ο Λευτέρης. Κέρασε και ο Λευτέρης. Όχι, τι, εντάξει, ένα καφέ, ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Γιατί λίγο είναι, εμένα ποιος με επικέρασε, τίποτα, κανένας εδώ, ποτέ στη ζωή δεν μου. Δεν νοιάζει, να βγάλει να ξυλωθεί τώρα καμιά 50 ευρώ. Ναι, καλά, σίγουρα, περίμενε. Περίμενε από μένα να ξυλωθεί. Λοιπόν, θα έρχεσαι εδώ πέρα, θα έχεις ατζέντα, θα έχεις θέματα. Μη εδώ κάνουμε νοιάζει δουλειά, εδώ είναι ραδιόφωνο, τι μη σε νοιάζει. Ήρθες εδώ πέρα να πούμε και τι, πίνεις την καφεδάρο σου, αράζεις, αυτά ταινίες δεν θυμάσαι, ταξιδιωτικό πρόγραμμα δεν έχεις να μας δώσεις. Τίποτα. Αθλητικά, θρίλερ δεν είδες, αθλητικά δεν είδες. Ειδήσεις πολιτικές δεν έχεις. Έμαθα κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ανάτα τώρα έμαθες κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πέντε γκολ έβαλε Πάφη, πέντε γκολ. Αλλά ο Λευτέρης είναι ΑΕΚ όμως εδώ. Δεν πειράζει τώρα, τι κάνουμε. Δεν τα χαλάσουμε. Πέντε γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ τώρα, πλάκα κάνεις. Πεντάρα, πεντάρα χθες. Δεν τα παρακολούθησε κανένας. Εντάξει, μάλιστα. Ούτε ταινία είδες. Πολύ ωραία ΠΑΟΚ. Τι να σε κάνω τώρα εδώ. Τραγούδια δεν μας λες. Το ένα δεν μας λες, το άλλο δεν μας λες. Champions League είχε χθες. Σήμερα έχει Champions League. Είπαμε παίζει Liverpool Bayern και Lyon Μπαρτσελώνα. Πόσο λες το Λιόν Μπαρτσελώνα? Το Λιόν Μπαρτσελώνα το βλέπω 0-2, να σου πω την αλήθεια. Και είδες, κοντά είμαστε. Και το Λίβερπουλ Μπάγερ 2-1. Άσο, μωρέ, δεν περνάει κανείς μέσα από το Άνφιλντ. Έτσι. Έτσι, ξεκάθαρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξηφική Σταυρούπολη. Να, ήρθε η στιγμή που περίμενες. Και τι κατάλαβες? Η στιγμή περίμενε. Λευτέρη, κάτσε και αύριο που θα έρθει ο Φωτιάδης. Όχι ρε εσύ, αύριο πρέπει να φύγω, δεν μπορώ άλλο. Δεν πας μπορεί ούτε λεφτά. Όχι, έχω κουραστεί να κοιμάμαι από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο, να ψάχνω το αμάξι μου που είναι. Dude, where is my car? Αγαπάω τα ξενοδοχεία εγώ. Θα μπορούσα να μην εγώ τα αγαπάω τα ξενοδοχεία, και εγώ τα αγαπάω. Αλλά όχι τα hotel, τα hostel. Τα hostel, μάλιστα, με τις κοινές τουαλέτες. Ο Παφούλια τι να πει, ο Παφούλια τι να πει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο συνέχεια. Άλλος και επίσης είσαι ξενοδοχειακός εδώ. Από Σκήτη σε Σκήτη, από μοναστήρι σε μοναστήρι. Από Σκήτη, πού έπαιζε το Περιστέρι, πού έπαιζε από Σκήτη? Ποιο Σκήτη? Όχι, από Σκήτη. Από Σκήτη. Δεν το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Τον από Σκήτη το θυμάσαι. Πώ δεν θυμάμαι, το θυμάμαι με τον Χριστοδούλου. Τον Μπέμπι. Στον Πανιόνι έπαιζε από Σκήτη. Και ο Μπέμπι ο Χριστοδούλου. Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Και ο Γάσπαρη. Ναι, 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 μάλιστα. Πάφη. Έλα, άμα με αξιώσει ο Θεός, άμα με αξιώσει ο Θεός, Σαββατοκύριακο πάω στο Όρος Γρηγορίου. Μ' ακούς? Ναι, ναι, Σάββατο ήθελα να πω και εγώ, γιατί δεν έχω μέσο τώρα. Ήθελα να πάω Γρηγορίου. Ναι. Με περιμένει ο Γέροντας. Ναι, σε περιμένει. Άρε, εγώ ήθελα να σε πάρω, να πάρω ευλογία, ρε, να πάρω. Κανόνισε εκεί, κανόνισε εκεί. Τι ευλογία? Αλλά να πας και εσύ. Ναι, να πάω, να πάω. Όχι, να πάρω εγώ για σένα, άμα δεν πήγαινες. Και να με δώσει και ένα ποσοστό. Δεν θα με έδινες. Και δεν δίνει κάτι τριαντάρια εκεί? Τι δίνει, κάτι σαραντάρια? Είναι ο παπά, ξέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος για τα λεφτά. Ο παπά. Πώς λέμε, ο μέτρ. Μισό λεπτό, παπί. Ναι, έτσι. Είναι ο Παπαφώτης.
Όχι. Να τον πω τίποτε να με δώσει για ένα φακελάκι. Είναι ο Παπαφώτης ο υπεύθυνο για τα λεφτά. Ναι. Να τον πω τίποτε να δώσει για σένα. Ναι, πες του, είμαι φίλος του Καλύμπα, του Γιώργου. Του ΠΑΟΚ. Που ήταν παλιός πρόεδρος. Όχι, μωρέ, ο Παπαφώτη έχει ένα γνωστό έξω. Του Πατατούδη φίλος, πες είμαι. Το ξέρει. Του Καλύμπα, λέει. Ναι, ναι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Καλά, άμα πας εσύ τι να κάνεις, το θέμα είναι να βγάζω και εγώ κάτι, να έπαιρνα και ένα ποσοστό και δεν εγώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, είναι φίξη τιμή. Πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις τι πρέπει να ζητάς. Έτσι, αγόρι μου, πρέπει να ξέρεις. Έτσι, τι νομίζεις. Έτσι είμαστε, μάλιστα. Έγινε. Φωτιάδη, πάρε τηλέφωνο. Φωτιάδης μας ακούει, μας έστειλε και μήνυμα. Μας... Να δώσει χαιρετισμούς. Να δώσει χαιρετισμούς, βεβαίως. Είναι χαιρετισμοί. Ο Λευτέρης την έχει ξαναπέσει εδώ λίγο, έτσι κλείνει τα ματάκια του. Δώσε τους χαιρετισμούς, αγόρι μου. Ένα γνωστό που γνώρισα. Ναι, ένα γνωστό που γνώρισε. Όνομα ξέρει τίποτα. Έτσι είναι γνωστό. Όχι, μου είπε με παρακολουθεί. Αλήθεια, ακούει, λόγω επειδή. Έτσι σου είπε και εσύ έφερε πελατείες στην εκπομπή. Τι σου είπε, τι παρακολουθεί. Με παρακολουθεί όταν μιλάω εγώ. Αλήθεια. Δώσ' του χαιρετισμού αυτού του ανθρώπου. Πώς το λένε. Δεν θυμάμαι. Απλά. Απλά ένα γνωστό που γνώρισε. Δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, μου είπε. Δεν μου είπε όνομα. Δεν σου είπε όνομα, αλλά νομίζω καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή και τον μνημονεύει εδώ, μάλιστα. Με ακούει όταν. Όταν έρχεσαι. Τις άλλες φορές που δεν έρχεσαι δεν ακούει τίποτα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Παφούλιας, ο οποίος κατάφερε να. Να τυφασεύσει και το Λευτέρη. Λιγομίλητο σήμερα ο Λευτέρης. Τι έχει συμβεί. Δεν έχω κοιμηθεί πάλι καθόλου. Αφού χθες άφησα στα ξενοδοχεία να κοιμάσαι. Τώρα τίποτα. Κοιμήθηκα σε εκείνο το ξενοδοχείο που είπαμε. Ναι. Κοιμήθηκα 3 ώρες, αλλά μετά ξύπνησα. Γιατί δεν ξανακοιμήθηκες. Γιατί άμα ξυπνήσω δεν ξανακοιμάμαι. Μάλιστα. Ήρθες... Γι' αυτό έρχεσαι εδώ στο λόγο, επειδή σε να νουρίσουμε. Ναι, ρε Πάπη, το έχει καταλάβει. Εντάξει, το ομολογώ. Εδώ... Άμα δεν κοιμούνται και τα μωρά σα, φέρτε εδώ να τα χτυρντήσουμε, α πούμε. Να κουνάμε. Ναι. Θα το έχω κάτω στο πόδι εκείνο το relax. Θα μιλάω από το μικρόφωνο και το άλλο θα το κουνάω. Μα θες να πούμε ένα τραγουδάκι στο Λευτέρη έτσι για να αποκοιμηθεί. Παίζουμε ένα ψέμα για να αποκοιμηθώ που λέει και το τραγούδι. Όχι, το... Όχι. Να μην του πούμε τραγούδι δηλαδή. Να βάλουμε ένα καλό τραγούδι. Κάτσε ρε, κτύπε στο μικρόφωνο με σπα τα νευρά. Αμαξιώσει ο Θεός. Ας μαξιώσει ο Θεός. Ναι, θα το τραγουδήσεις όμως. Νικολαίδη. Όχι, Περπινιάδη. Εντάξει ρε παιδιά, δεν τα μαλώσουμε τώρα. Εδώ είμαστε σαν εκδρομή οπαδική. Θα κατεβαίνουμε με λίγο. Ο Νικολαίδη το λέει αλλιώ. Ο Περπινιάδη το λέει αλλιώ. Θέλουμε Περπινιάδη. Εντάξει, ό,τι θέλει εδώ το φιλοακουάμουν κοινό. Ας μαξιώσει ο Θεός. Ναι, περίμενε, βρε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Πάθει ένα νανούρισμα, βρε. Ένα κοιμήσου. Πιάσε ένα τέτοιο. Ένα νάνι, νάνι. Η του Πασάμου. Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Πιάσε ένα τέτοιο. Λευτέρη, θέλεις κανένα βιβλίο για υπνίες? Όχι, δεν διαβάζω εγώ για να κοιμηθώ. Δεν έχω, άμα είναι να σου δώσω κάτι άλλο για ημικρανίες. Όχι, ούτε ημικρανίες ούτε υπνίες. Απλά δεν είμαστε μια χαρά. Απλά δεν κοιμόμαστε. Γιατί η ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι. Τι είπες τώρα, ρε παιδί. Ένα βιβλίο πώς να κατακτήσετε ένα πρωτάθλημα, τι θέλει. Νάτος. Θέλω να ένα βιβλίο πώς να κατακτήσετε μια τζαμαϊκανή κρεολή γυναίκα, η Μάλιστα. οποία τρέχει τόσο γρήγορα όσο η Μάρλενό της. Κρεολή, όπως λέμε, παρολή. Τίποτα αυτό είναι στοιχηματικό. Μάλιστα. Ναι. Έτσι. Ξέβαλε στη θέση του. Η αδελφή του Χουσέιν Μπολτ θέλει. Μάλιστα. Έγινε. Εντάξει. Για γράψε το βιβλίο. Φαρμακευτική μπορεί. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, άντε, τα λέμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δευτερολογώ. Βεβαίως. Έχω αναπάντητα ερωτήματα. Ναι, εδώ είμαστε έτοιμοι το πάνελ να... Πάφη. Ναι. Πάφη, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται με το επίδομα ενοικίου. Ναι. Τι είναι αυτό. Το επίδομα ενοικίου, τι γίνεται. Έχεις... Α, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Πήγες την απάντησή σου. Τίποτα, δεν το παίρνουμε. Δεν το παίρνουμε. Δεν τελικά. Το παίρνουμε, τελειώσαμε. Τελικά. Τώρα έρχονται τις συντάξεις από εβδομάδα. Ναι. Όχι, εντάξει, επίδομα δεν γίνεται. Τι είναι το ερώτημά μου. Εντάξει. Εντάξει. Να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη. Λίγες μέρες ακόμη και όλα εντάξει. θα γίνουν. Μάλιστα. Υπομονή, υπομονή. Σε άλλα επιδόματα. Υπομονή, έτσι. Ναι, ναι, επιδόματα. Εντάξει. Ωραία. Πάλι δηλαδή, μας άφησε, δεν ξέρουμε τι γίνει. Δεν έχει, δεν έχει. Ναι. Μπορεί, να... ερωτηματικό θα είμαστε. Μπορεί ο Πάφη, έτσι πως το βλέπω, είναι σήμερα και αυτός λίγο μίλητος, να φάει τη θέση του αυτιά, γιατί και... στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε. Γιατί και ο αυτιάς οικονομικός έτσι συντάκτης, μας ενημερώνει για τις συντάξεις. Πάβη, θα κατέβαινες με τη Νέα Δημοκρατία. Με τίποτα. Με τίποτα, μάλιστα. Εντάξει. Εγώ είμαι κουκουέ. Είσαι, έτσι ρε αγόρι μου. Έτσι αγόρι μου, παιχταρά μου. Ναι. 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 Ακούς. Ακούω, ναι, ναι, ναι.
πες να σου πει κάποιος καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα γλυκιά μου, τι κάνεις. Τι κάνεις, τι κάνεις. Καλά είσαι. Πώς τη λένε, πώς σε λένε. Χρύσα. Η Χρύσα, ενώ μας είχε πει τα κάλαντα. Καλύτερη μας ακροάτρια, καλύτερη μας φωνή. Θα μας ξανάρθει στο στούντιο, Χρύσα μου. Θα ξαναπάρει το στούντιο, λέει Μπάντη. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο το κορίτσι. Τι βασανιστήρια το βάζεις και του καημένου. Πρωί-πρωί, πρόσεξες, θα έρθει η πρόνοια. Μην τα κάνετε αυτά. Στάνταρτ. Τι, τι είπε, τι είπε, τι είπε. Τι καρναβάλι θα ντυθεί. Δεν χρειάζεται να ντυθώ, καρναβάλι είμαι. Από μόνος μου. Και άλλο να ντυθώ. Καρναβάλι είσαι. Ναι, ναι, καρναβάλι. Καρναβάλι είσαι ο ίδιος. Ε, αυτό, να, τα λένε εδώ όλοι. Τι να ντυθώ, θα ντυθώ Batman. Όχι, Batman. Batman. Όχι, Batman, ναι. Δεν είναι καλό. Από το επίθετο του Μπάμπη Γαρμανίδη. Έτσι. Τι πρωτότυπο. Ναι, έτσι. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Αυτή την επόμενη εβδομάδα να μα πει τα πάτη για το ναι, ναι, επίδομα νοικίου μάθω λίγο πληροφορίες. Σώθηκες τώρα. Τσαου, τσαου, σώθηκες τώρα. Θα έρχεσαι εδώ, θα επικοινωνείς με Υπουργείο Οικονομικών και θα έρχεσαι με το ρεπορτάζ. Γιατί ο κόσμος αγωνιά περιμένει από σένα να μάθει τις οικονομικές ειδήσεις. Άκου τι γίνεται. Άκου τι γίνεται, μάλιστα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι. Άμα αξιώσει ο Θεός, βάλτο να το. Θα το βάλουμε, βρε παιδί μου, μας έβαγες. Να, άμα αξιώσει και εμένα, θα στο βάλω εδώ πέρα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, γιατί είμαστε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Όπα! Πίνας αμέσως, ρε εσύ, όταν ακούτε τη τραγούδια, αμέσως θέλω χτυπητή, τζατζίκι που γιορτάζει. Κάτσε ρε να μπει, εισαγωγή να κάνει. Να παραγγείλουμε λίγο αυτό, φέρε μια οκά. Έλα, έτοιμος, μπες. Αν αξιώσει ο Θεός λεφτά για να αποκτήσω. Οπα! Θα κούραζα ένα κοπέλο. Τραγούδα ρε. Το ζητάς. Το ζητάς. Άμα αξιώσει ο Θεός θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Το είπε ο ίδιος που δεν το πολεμάμε. Όλα μας λες τραγούδια που δεν ξέρεις. Ωραία, θα το τραγουδήσουμε εδώ καραόκι. Γιατί ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε μια πολύ καλή πρόταση για την Eurovision. Να κατεβούμε εδώ τριάδα. Θα του σηκώναμε την κούπα. Πάμε, έλα όλοι μαζί. Για τους μετρίδες. Όλοι με, 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 με. Ρε, πείτε κανένα στίχο, ρε. Θα φέρνει να φτύσω. Πολύ δύσκολο τραγούδι. Πολύ δύσκολο τραγούδι, βέβαια, βέβαια. Μόνο ο Νικολαίδης το τραγουδάει. Από τον Νικολαίδη το ξέρεις δηλαδή, από τον Περιπινιάδη δεν ξέρεις τα λόγια. Ο Περιπινιάδη είναι διαφορετικός. Μάλιστα. Ναι, ναι. Α, ο Νικολαίδης αντί να κάνει αργυλέ, τεράστιο αργυλέ. Τεράστιο αργυλέ, μάλιστα. Εγώ ξέρω, δισκεπτικά. Ναι, ναι, με και 3 ευρώ ναι. Να πάρω 2 πακέτα από την Αριστοτέλους. Μάλιστα. Καλύτερα να μην μπαίνω 4-5 ευρώ πακέτο, ε. Να, καλύτερα. Αχ, μ' αξιώσει ο Θεός. Άλλο στίχο, άλλο τέτοιο. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει: είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Ρε, σε μένα απευθύνεται. Ο Λευτέρης λέει: έστρωσε μέχρι και την φωνή. Τον έστρωσες, ε. Είδες σήμερα, είσαι τεντόριος αυτό. Πιο καλά σήμερα. Πιο καλά. Είδες, τρώνουμε εδώ πέρα. Ελάτε να σας βάλουμε σε κούρα. Σε κούρα. Ποια κούρα. Σε κούρα. Χαιρετίσματα όλο τον κόσμο. Βοήθησε που έχασα και την μπανάνα. Έτσι, βα κούρα, μη σου πω. Να σου πω κάτι. Να μου πει κάτι. Καμιά κούλα πήρε τηλέφωνο. Κούρα, λέει, πήρε κούλα. Γιατί δεν βγαίνει κούλα. Κούλα, μ' ακούς να βγει στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, να πάρει τηλέφωνο εδώ στον φίλο μας τον Παύλο. Έλαμψε το προσωπάκι του, μάλιστα. Άκουσε. Άκουσε. Ξέρω εγώ τώρα, μ' άκουσε. Ψαλτή με την κούλα. Ναι, διώξε το. Το κατάλαβε τι έκανα. Άρε, Πάφη. Κατάλαβε. Ναι. Κοίταξε, το θέμα δεν μας ακούει κανείς εδώ. Γι' αυτό εγώ κάνω. Μας ακούνε, μας ακούει ο φίλος εκεί που βρήκες από το εργοστάσιο και λέει: οπότε όποτε βγαίνεις και δίνεις διαγγέλματα, είναι εδώ παρόν στο στούντιο δηλαδή. Μάλιστα. Σου γράψε και μήνυμα. Όχι, ρε, τίποτα. Αμέσως και εσύ ανυπομονείς εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το τραγούδι δεν μ' άρεσε. Βρες άλλο τραγούδι εκεί. Α, να... βάλε τη μάνα. Μη... ποια μάνα, ρε, ποια μάνα. Και την Κρέι, τη μάνα βάλε. Βά, και την Κρέι. Κανένα ευχάριστο να πούμε. Αυτό μου αρέσει, είναι ναι. Πολύ ωραίο. Ναι. Εμένα μου αρέσει. Σου αρέσει κανένα και τέτοια. Και... η μάνα. Η μάνα είναι εδώ, είναι η τελευταία πίστα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που βιώνουμε στο λόγο. Ποτέ μάνα, μην με πικραίνεις. Ανάθεμά σε πρωί-πρωί. Αισιοδοξία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο με αισιόδοξα τραγούδια. Lounge εκπομπή.
Έτσι, ευχάριστα. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Πάμε, 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 ρίχτο. Ποτέ τη μάνα, τη μάνα μη πικραίνει. Μαλάκια, για όλες τις μανάδες του κόσμου. Αυτό το ξέρεις, άρε Πάφη. Δώσ' το. Για μεις τις δύσκολες στιγμές, όλες στιγμές. Μέχρι εδώ φτάσαμε, εντάξει. Μισά τραγούδια με ζητάς. Σιγά-σιγά, παιδιά, παίρνει. Σιγά-σιγά, τώρα μην τα παίρνουμε όλα αυτά, ναι, ναι, ναι. Σιγά, δεν το ξέρω, όλο κάποια γνωρίζω. Κάποια μέρα, κάποια γνωρίζεις. Τη μάνα, κανείς δεν σε προσέχει. Χαρά σε όποιον την έχει. Μάλιστα, Παναγιά και Χριστέ, πρωί-πρωί να ακούσουμε. Ωραίο τραγούδι. Ωραίο, βέβαια, ναι, έτσι μέσα από τα. Τι να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Α, το έχω ψεκάσει. Φτάνει τόσο με τον τρίκι-τρίκι-τρίκι. Μάνα μου, πρωί-πρωί με πιάσε λιγούρα. Νωρίς είναι ακόμη. Νωρίς είναι ακόμη για τέτοια τραγούδια. Σε 2-3 λεπτά έχουμε διάλειμμα. Έχουμε σε διάλειμμα. Έχεις και θα αποχωρήσεις. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος Πάφη ήρθε εδώ. Αλλά δεν μας είπες τίποτα. Σε έχω εδώ, θα βγάζω με το τσιγγέλι. Άλλες φορές είσαι λαλίστατος. Δεν βγάζεις, δεν βάζεις γλώσσα μέσα. Σήμερα μου ήρθες εδώ. Κρυψίνος. Κάτι μας κρύβεις. Να πάω τα Χανιά να τα σκεφτώ. Άρα βρήκες τώρα εδώ το φίλο το Λευτέρη να πας στα Χανιά. Ούτε... Θα πάμε στην Κάβδο, Πάφη. Ναι, με τον Πάφη. Στον Άγιο Νικόλα θέλει να πάμε. Και στον Άγιο Νικόλα και στην Κάβδο και, και στο Γαϊδουρονή θα πάμε. Δίνουν εκεί. Α, έχει γαϊδούρια. Έχει μεγάλα γαϊδούρια στο Γαϊδουρονή. Μπάμπι! Εκεί είμαστε. Μπάμπι! Ναι. Γιατί μόλις είπε γαϊδούρια, είπε Μπάμπι. Υπονοεί τίποτα. Θε να πει κάτι, όχι να μου το πει. Μπάμπι! Καμιά κούλα γιατί δεν βγήκε. Κούλα, κούλα! Θα με διώξουν πριν τη Δευτέρα, πριν να έρθει ο Φευγάτσος. Άμα σε διώξει να σε προσλάβω εγώ. Άμα σε διώξει να σε προσλάβουμε και εγώ και ο Πάπης. Παιδιά στις υπηρεσίες είμαι εδώ, θα σας κάνω εκπομπή έναν ένα προσωπικά καθημερινά. Θα με παίρνετε τηλέφωνο και θα σας τα λέω. Δεν σας κάνω και το λύκο. Όχι, όχι, κάνει τον αετό να μου κάνεις που κάνουν του. Πώς κάνει, σου κάνω εγώ. Τσίου, τσίου. Τσίου, δεν τα ξέρεις καλά κι όμως κάνει τσίου, τσίου. Λίμπερο 107,4 ακούτε, κυρίες και κύριοι, λόγω επειδή και όποιος κατάλαβε κατάλαβε για ακόμα ένα πρωί η καταιγιστικότερη εκπομπή όλων των Ερτζιανών. Δεν υπάρχω γλου. Δεν υπάρχουμε φυσικά, εντάξει, Μπαμπή, είμαστε ένα ηλούσιον. Ενημέρωση τον κόσμο. Ναι, περιμένουμε να ενημερώσει, δεν ενημερώνει. Την Πέμπτη. Ναι. Άμα ναι. Αξιώσει ο Θεός να έρθω εδώ. Αν δεν έχεις, high five δίνουν. Θα έρθω ακόμη μία ώρα, εξί, ναι. Όχι μία ώρα, ναι. Μισή ώρα. Ναι, έτσι, και τι θα μας πεις, ώρα, ναι. Ναι. Θα έχεις έτοιμα τραγούδια, έτοιμα όνειρα, έτοιμα, έτοιμες ταινίες, τίποτα. Σήμερα μου ήρθες αδιαβάστος. 6,5 με 7 μάλιστα την Πέμπτη. Άμα με αξιώσει ο Θεός. Θα σε αξιώσει, το βάλαμε. Θες να το ακούς τώρα εσύ από τον Νικολαίδη μέσα εκεί, γι' αυτό κατάλαβα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα τα γόρια. Άντε εντάξει. Τίποτα. Τελειώσαμε. Φωτιάδης. Φωτιάδης, κλείνω για πάντα με αυτή την τριπλέτα. Είναι το BBC, το παλαιό. Κάνε τη διαφήμιση και μετά κατευθείαν. Όχι τώρα, τώρα, τώρα. Πώς BBC, πώς ήταν παλιά, Μπενζεμά, Μπέιλ και Κριστιάνο. Συνετίν Τζιντάν είμαστε εδώ. MSN, έχουμε τριπλέτα θανάτου, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή στον αέρα. Εγώ κλείνω, νομίζω δεν υπάρχει νόημα να υπάρξεις. Γιατί να κλείσεις? Όχι, γιατί, λέω ρε παιδί. Εσύ είσαι ο συντονιστής της εκπομπής. Γιατί είμαι κι εγώ. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Λοιπόν, θα στείλω τις καλημέρες μου στο ξωτικό Σταυρόπουλο, στο Δημητράκη που να τους ακούει εκεί, σε περιμένει. Ναι, θα ακούει τα γόρια μου. Λοιπόν, ο ένας. Τι, ο ένας έκανε μισονυχτίες. Τι λέει, δεν περάσαμε από κάνει... μια βόλτα από το τέτοιο να το πάρουμε. Τι θα κάνει, μεσονυχτίες. Ναι, ο Πάφη, δεν περάσαμε το τέτοιο. Ο άλλος τι, ο Λευτέρης, εγώ νομίζω ότι έφυγε. Δεν πήγε στα μπουζούκια, δεν περάσαμε από... Θα έρθει να και... πάμε στο τέτοιο, ναι. Στο Πάφη. Κύριος, τι ομάδα είναι. Ο... Απα, να το, ερωτάω. Έλα ρε Πάφη, έλα ρε Πάφη. Ρωτάω. Να γίνεις Ολυμπιακός. Όπα, αλλάξαμε, αλλάξαμε. Τι είπε ρε Μαλιοτάγαρο να γίνω Ολυμπιακός. Τι είπε ρε εγώ να γίνω Ολυμπιακός. Ολυμπιακός μπορεί να γίνεις. Εγώ είμαι από την πόλη ρε. Από πού είναι, από πού είναι. Από την Τραπεζούντα είμαι εγώ ρε. Από εκεί ήρθα εγώ ρε και ήρθα και γέννω ρε. Από την Τραπεζούντα ρε, ξέρεις ρε. Ωραία. Τι κόμμα ψηφίζεις. Άστα αυτά ρε, άστα αυτά. Έκανες μια ερώτηση.
Έκανε ερώτηση, λοιπόν. Ωραία, τα γύρω. Αύριο θα είσαι εδώ. Βέβαια. Α, δεν σου είπα και το άλλο. Ναι, να σου δώσω αντικλείδι. Θα έχω συνοδεία οδηγό. Πήρα και οδηγό. Α, μάλιστα, σοβαρά. Τώρα, άμα ξυπνήσει, καλώς. Ναι. Γιατί τον είπα. Ναι. Τις τρεις εκπομπές τώρα δεν θέλω να λέω από το Λίπερο. Όχι, να μην λες πήγα, από το Λίπερο. Πήγα, ναι. Εχθές έκανα την εκπομπή. Αλλά εντάξει, δεν ήταν και πως ναι. Τον πήρα τον οδηγό μου. Ναι. Κάναμε, τον έβαλα εκεί, ήπιε πύρα, ναι, έκατσε εκεί πέρα, ναι. Μια χαρά, έκανα 2-3 λόγια που είπα για την Ανίτα. 2-3 λόγια, έτσι, μάλιστα, ναι, δύο κουβέντες καθαρές. Μάλιστα, ωραία, εισαύρω τα σπουδαία εδώ με το κλωτό. Αύριο έχουμε τα τέτοια, αύριο θα πούμε τα κόρη μου. Άρα ο Πάφη, ναι. Γιατί σε είπε καρναβάλι, αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Όχι, χώνεψέ το μωρέ, εντάξει, τι, γιατί. Ρε Πάφη. Λέγε, λέγε, λέγε. Γιατί τον είπες καρναβάλι. Καρναβάλι είναι ο ίδιος. Εγώ το ρε Μπαλιοτάγαρο, αυτό αγιώρος. Μην μου ξαναπείς το δέκτημα και τον πεις καρναβάλι. Θα περάσω μέσα από το τηλέφωνο και θα σε κάνω μάγια. Μαγεύσου. Έγινε, σε ευχαριστώ για την υπεράσπιση. Εγώ τι να πω μετά από όλα αυτά. Αχ, πακάμε κανένα διάλειμμα, μπας και ηρεμήσουμε. Ρε, ευχαριστώ, τι έβαλες στην τηλεόραση, ρε, πού το βρήκες στο τηλεκόντρο τώρα. Τι μας έβαλες να δούμε. Ας το κάτω, ας το κάτω. Λοιπόν, τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Τελευταίο, μπορεί να ξαναμπεί ο Μπάμπης. Ο Πάφη, θα αποχαιρετήσει τον κόσμο σου, εδώ. Τι να αποχαιρετήσω, θα την Πέμπτη ξανά εδώ. Την Πέμπτη ξανά εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, μάλιστα. 6.30 με 7 θα είναι. Εντάξει, έδωσες εδώ για να ξέρει ο κόσμος πότε να συντονιστεί με το Λίπερο, γιατί τώρα τσακ θα γυρίσει τη Βελόνα κατευθείαν. Δεν μας πήρε ο εργοστάσιο, κανένας δεν πήρε τηλέφωνο, δεν έφερε ακροματικότητες. Είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος, φίλο μου Πάφη. Εδώ δεν μας πήρε η κοπέλα από τον τεπό. Τίποτα δεν μας πήρε. Τη εξηγήσαμε γιατί γράφεται με ωμέγα. Κανένα σήμερα ούτε να μας αυτόσουν να πούμε. Και αν έχουμε. Τίποτα. Τίποτα. Να ακούσουν για το 1-5 του ΠΑΟΚ και στη αυτό είναι δημοτική, στη δημοτική πινακοθήκη στη Σοφούλη υπάρχει ένα χαλί και πάνω το χαλί γράφει I ask for nothing. Μάλιστα, το οποίο σημαίνει δεν ζητάω τίποτα. Δεν ζητάω πολλά. Μπαμπή, έχει ποδόσφαιρο. Τώρα είναι, πόσο είναι το σκορ, για δώσε ενημέρωση. Ποιοι παίζουνε. Δες, διάβασε τώρα παιδί μου, πες μας το σκορ. Έχει ποδόσφαιρο τώρα, κάτι μας δείχνει το Ερτ Σπορτ. Δεν θυμάται πια. Εργοτέλη με ΑΟΧ Κρήτη. Ναι, μάλιστα. Ορτέλη, γάμο την Κρήτη. Φτάνει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίπερο 107,4 στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Τι να πεις μετά από αυτό το μισάωρο. Αισθανόμουν ότι θα ανοίξει μια τρύπα μέσα στο χώρο χρόνο και θα με καταπιεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα παππούλη μου. Καλώς τον. Μπαμπή μου, έφυγε ο... Φύγανε. Έξω είναι. Α, τυχερός είναι. Ναι. Αυτό που έκανε θα τον έχω καραντίνα κι αυτό να. Τι έκανε. Τι, δεν άκουσες που είπε για την Κρήτη. Αγαπώ είπε. Αγαπώ είπε ή είπε τέτοιο. Όχι, αγαπώ είπε. Α, γιατί δεν θα τον και έλεγα. Και μένα μου ακούστηκε μυστήρια. Θα το ακούσω, αν είπε έστω και έχω υποψία ότι έβρισε ναι. Στον αέρα, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό μου, δεν ξαναμπαίνει εδώ μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν ξέρω τέτοιο. Γιατί ξέρεις εσύ, εγώ άμα ακούω τέτοια πράγματα, το στέλνω στο Λάρα και κάθεται εκεί πέρα ψηλά με μια σωλήνα και του λέω. Ιδίως για την Κρήτη που την υπεραγαπάμε. Πλάκα κάνεις. Στην Κρήτη ήδη έχω ένα βιντεάκι που ήρθαν εδώ στο αντάμωμα που κάνανε από την Ήβρο. Mm-hmm. Ήταν και κριτική, την από εδώ τη Σταυρόπολη είναι. Έτσι. Έχουν τέτοιο εδώ πέρα. Πες το, έχουν χορό που κάνουν εκδηλώσεις αυτά εδώ πέρα. Μ' αρέσει που επεμβαίνει σαν Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όχι γι' αυτό. Ναι, έτσι. Γιατί εσύ ναι. Τους καλείς, καταρχήν. Και με εκθέτουνε. Γιατί σε είπε καρναβάλι. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω, δηλαδή. Εντάξει. Είναι μια καλή ευκαιρία να αντιθεί ο κόσμος τώρα στα καρναβάλια. Μπάμπης Μποτμανίδης. Να βάλει μια μαξιλάρα. Δεν ήρθε ακόμα, πες το να. Δεν ήρθε τα καρναβάλια, αυτό είναι το πρόβλημα. Να βάλει αυτό ένα μαξιλάρα. Δεν ήρθε ακόμα. Θα σου πω και κάτι. Ναι. Τώρα για να μην κάνουμε. Είχα δύο καπέλα, τα άλλα τάστηλα κάτω στην Αθήνα. Αλλά έχω μια φωτογραφία εδώ στην ταβέρνα που είμαι ντυμένος Μεξικάνος. Είσαι Μεξικάνος, ναι. Αυθεντικός Μεξικάνος με το καπέλο του. Ναι, με το καπέλο του Μεξικάνου, αυτό 150 ευρώ το έχω βάλει μπροστά στην πόρτα. Αλήθεια. Πώς λέμε ρε παιδί μου η βλάχη που, πώς έβγαινε ο Βέγκος για να τραβάει τον κόσμο.
Πώς έβγαινε. Όχι, τη σούβλα και να ξέρει που πηγαίνα στην ταβέρνα. Έτσι και εγώ στην πόρτα έξω, ξέρω εγώ, και είμαι ντυμένος εγώ και με πουρο και όλα σαν και με το λοιπόν, τεντώνει, ναι, 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 ναι. Θα έρθεις εδώ ντυμένος με το καπέλο. Δεν το έχω εδώ πέρα, τα πήγα στην Αθήνα, τα έδωσα και κάτω. Θα τα φέρεις πίσω ή θα σε βάλουμε κάτω στην είσοδο και θα φέρνεις κόσμο στην εκπομπή, πελατεία. Είναι και αυτό γίνεται. Λέτε, ακούστε, ακούσατε, ακούσατε. 107 και 4. Ακούστε, ακούστε. 6 με 8 Μπαντανίδης, Μπαντανί και Φωτιάδης κάνουν κουμπί, Λίμπερο 107, λόγω επειδή. Περάστε να ακούσετε, να ακούσετε τέτοιο, πες το εκπομπή. Αυτό τελείωσε, αυτό ακριβώς τελείωσε. Έχουμε αυξήσει τις ακροματικότητες 150%. Μακάρι να μπορούσε να δείτε ένα τέτοιο. Τι να κάνω, αύριο θα φέρω την απόδειξη. Θα φέρω την απόδειξη. Είναι και την απόδειξη, την έχω ακόμα και να μην λέω ότι τότε που πήγα στο εξωτικό Σταυρόπολη που είπε ο Δημητράκης και τέτοιο. Θα μιλήσουμε με αποδείξεις, μάλιστα. Ναι, αγόρι μου, γλυκό μου αγόρι. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα και τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο το πρωί, ήταν ένα pre-game show για το τι θα επακολουθήσει. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε και συνδιαλέγεστε εδώ με το λόγο επειδή και με την ψυχεδέλεια μας καθημερινή. Σε άλλες ειδήσεις που πάντα εδώ αφορούν την εκπομπή και μας συγκλονίζουν και αλλιεύουμε για να σας παρουσιάσουμε τα άγνωστα μέσα στα κατάστοιχα του διαδικτύου, βρέθηκε λέει στην φυλακή όταν χτύπησε τον σύντροφό της με κατεψυγμένη μπριζόλα. Μια συγκλονιστική είδηση. Ένα στην Αμερική βέβαια. Ένα ζευγάρι διαφώνησε έντονα με αποτέλεσμα η γυναίκα να αρπάξει μια κατεψυγμένη μπριζόλα και να στείλει τον σύντροφό της στα επίγοντα για ράματα. Κατεψυγμένη μπριζόλα τώρα. Η απορία είναι, την πήρε από το ψυγείο ή ήταν κατεψυγμένη όταν την ψήσανε για να τη φάνε. Και συνεχίζει το άρθρο για να μας διαφωτίσει. Του ήρθε η μπριζόλα από το πουθενά. Μία γυναίκα από τη Φλόριντα διαφώνησε έντονα με τον σύντροφό της. Ο διαπληκτισμός ήταν τόσο έντονος που τα πράγματα ξέφυγαν γρήγορα. Η γυναίκα άρπαξε μια χοιρινή, διευκρινίζει κιόλας το ίδιο, γιατί μοσχαρίσια είναι και πιο ακριβή. Δεν είναι να την φέρει στο κεφάλι. Κοστίζει. Άρπαξε λέει μια χοιρινή κατεψυγμένη μπριζόλα και το χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπό του. Της έφαγε δηλαδή κανονικά και κυριολεκτικά. Ο 54χρονος χτυπήθηκε κοντά στο φρύδι και χρειάστηκε να κάνει ράματα. Η γυναίκα έμεινε λέει για δύο μέρες στη φυλακή και αφού πλήρωσε εγγύηση $250 αποφυλακίστηκε, ενώ λέει πλέον πρέπει να κρατήσει αποστάσεις από τον πρώην πλέον σύντροφό της. Ο να προσέχεις δηλαδή ρε παιδί μου, να πας εκεί για να φας φαγητό, τι μπορεί να σου συμβεί. Προσοχή λοιπόν στις μπριζόλες, μην παίρνετε αυτές τις βαγκού, τις άγκους, τις πώς λέγονται κάτι, τις τόμαχοκ. Να πάρεις καμιά τέτοια που είναι σαν ρόπαλο. Αυτό, λίγα πράγματα. Τι θα παραγγείλεις και ούτε καν και σαγανάκι. Ξέρω σου έρθει κανένα καυτερό εκεί να το φάσεις να το λουστείς. Ριζάκια, πολύ ωραία, δεν κινδυνεύεις ιδιαίτερα. Θα πρέπει να καταφεύγεις σε τέτοια φαγιά για να αποφύγεις τα χειρότερα. Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγηθεί. Το θέμα είναι και ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό στην συγκεκριμένη. Αν τον απέφυγαν, δηλαδή δημιουργήσαν έτσι μια αναμπουμπούλα. Ήταν μια καλή, πώς λέγαμε χθες για τον άλλον τον τυπά που προφασίστηκε ότι βγήκε μόνος του ραντεβού και παρακάλεσε
τους παρευρισκόμενους εκεί, παρακάλεσε τον Νίκτο ή προκάλεσε τον Νίκτο τον παρευρισκόμενο για να του κεράσουν το φαγητό. Έτσι και στην συγκεκριμένη περίπτωση, παπ, τρως μια μπριζόλα στο κεφάλι. Αουάου, τι μου συνέβη, ράματα αυτό, ένα άλλο. Γλιτώνεις και τον λογαριασμό. Εντάξει, γιατί ό,τι αφορά την κούτρα, αφορά και εμάς. Προσοχή λοιπόν, αν και να βγείτε με ένα αγόρι ή με ένα κορίτσι, θα ρωτάτε πρώτα τις γαστριμαργικές έτσι συνήθειες, τις γαστριμαργικές προτιμήσεις, για να ξέρετε από τι μπορεί να κινδυνεύσετε. Για πάρεις, ας πούμε, θα πρέπει να πηγαίνουμε να καταφεύγουμε σε ανώδυνα. Πάρε μια τσιπούρα. Όσο μπορείς, ράματα από την τσιπούρα, εντάξει, αγκάθια, ίσως από τα αγκαθάκια λίγο έτσι να τρυπηθείς, αλλά θα την γλιτώσεις νομίζω. Πρέπει να καταφεύγετε σε τέτοια φαγητά. Μακριά οι μπριτζόλες. Πάρτε σου τζουκάκια. Αυτά τίποτα, θα σα μαξιλαράκια θα... να σας χαϊδέψουν το κορμί και το σώμα. Οι οδηγίες του λόγου, επειδή για να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Βεβαίως, βεβαίως. 2-31-0-2-8-7 και 3-8 για λουγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Και τι να πούμε κιόλας μετά το προηγούμενο μισάωρο που κανείς δεν κατάλαβε τι συνέβη. Όλα τα άλλα είναι περιτά. Βεβαίως, βεβαίως εδώ στην εκπομπούλα μας. Αφού εξαντλήσαμε και την αθλητική την δραστηριότητα, αφού εξαντλήσαμε και τις αθλητικές τις ειδήσεις, γιατί δεν συνέβη και κάτι το σούπερ σημαντικό. Ούτως ή άλλως το χθεσινό παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά δεν χρήζει ιδιαίτερας αναλύσεως. Τα γνωστά αυτά εκεί, πεντάρες, αίτητα ιστορίες. Πάλε ποτέ ριζούπολη. Φαγητό θυμίζει κιόλας τη έδρα του του Απόλλωνα, γι' αυτό και μας αρέσει. Απ' την πάλε ποτέ. Δεν είναι ριζούπολη, δεν είναι ότι... δεν υφίσταται πλέον. Λέγεται Γεώργιος Καμάρας, αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο του Απόλλων Σμύρνης. Πάλε ποτέ δύσκολη έδρα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πήγαινε και έχανε ποσά τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του 80 και 90 στην Τούμπα. Σε Ριζούπολη και γιατί κουλέ. Δεν γκερδάγε, για να το πω και αθηναϊκά, με τίποτη. Τα τελευταία χρόνια έτσι, ας πούμε, έχει πάρει λίγο το κολάι. Οπότε δηλαδή ο Απόλλωνος Μήνης βρίσκεται στην κατηγορία. Λίγο τα ανεβοκατεβαίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Παπίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτούσαν το μάτσα παλικάρια που θέλανε να κάνουμε στραβοπάτημα και στο ένα το λεπτό κλείσαν την τηλεόραση. Εντάξει, δεν νομίζω να περίμενε κανείς τώρα στραβοπάτημα. Τα πράγματα ήταν λίγο... Πάντα έχεις μια κρυφή ελπίδα. Ναι. Πάντα έχεις μια κρυφή ελπίδα μέσα. Ναι. Δεν θα μπαίνει μπάλα μέσα. Τέλος πάντων, κάτι θα γίνει και μπορεί να φέρει άλλο θέση στο ένα χ. Ναι. Δεν ξέρει. Γιατί στην Τούμπα είχαμε δυσκολευτεί σχετικά με τον Απόλλωνα. Ναι. Πόσο είχε λήξει, ούτε καν το θυμάμαι. 2-0 στο 90 όμως το δεύτερο γκολ. Ναι, το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καν αυτό το ματς. Πέρασε και ούτε. Ήταν και νωρίς τότε. Ήμασταν ακόμα στον απόϊχο του καλοκαιριού και δεν πολύ δίναμε σημασία. Ναι. Τέλος πάντων, εμφάνιση πρωταθλητή. Εμφάνιση που να μην δίνει περιθώρια στον αντίπαλο να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και ακόμη ένα παιχνίδι που χωρίς Πριγιοβίτς σκοράρει πάνω από 3 γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα... και ο Πρίγιοβιτς σκοράρει ένα γκολ που φοράει κιτρινόμαυρο, έτσι να το λέμε αυτό. Λες αυτό. Λες αυτό. Την κατάρα του κιτρινόμαυρου, ρε φίλε, πού να σκοράρει. Έτσι, η κατάρα του ΠΑΟΞΗ νομίζω, το φάγατε τον άνθρωπο. Α, ου φεύγεις να πούμε έτσι εδώ, για τα λεφτά μας πούλησες, μας έκανες, μας έρανες, τι τραυματίστηκε, τι δεν σκοράρει, τι το ένα, τι το άλλο. Μα δει, καταλαβαίνεις τι ομάδα έχει χτιστεί, όταν βλέπεις τη βασική σου εντεκάδα, κοιτάς τον πάγκο σου, ποιοι είναι στον πάγκο, στην αποστολή, και κοιτάς και ποιοι έχουν μείνει εκτός αποστολής. Ναι. Περισσότερες πιθανότητες έχουν να μας κερδίσουν άμα κάνουν μια εντεκάδα εκτός αποστολής, να βρίσκουν στον πάγκο, παρά οι αντίπαλοι. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι τον ΠΑΟΚ που να έχει ενισχυθεί τόσο Δεκέμβριο. Ναι, νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Και, δηλαδή ουσιαστικά ποιος... ποιοτικά, έτσι. Ναι. Δείχνει, ας πούμε, και ο Σβιντέρσκι
δείχνει, δεν ξέρω, εκεί πέρα λίγο ακμπόμ θα αρχίσει να ανησυχεί. Σου λέει, αμάν τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Πάντα δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τον ανταγωνισμό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για μένα οι παίκτες έτσι φτιάχνονται με τον ανταγωνισμό. Άρα... ο Ακμπόμ κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο, ο άλλος είναι πιο, πιο τελικάτος φορ. Ναι. Ο Ακμπόμ είναι πιο της δρομικής δουλειάς, θέλει λίγο παραπάνω χώρο. Έχει να βρει και το προσόντο ότι και το δοκιμάζει έτσι δειλά-δειλά ο Ράζον Λουτσέσκου. Ίσως να είναι ένα δείγμα για του χρόνου, ναι, για του χρόνου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, ίσως. Ναι, γιατί ίσως κάπως πρέπει να τους χωρέσεις όλους μέσα στην τέτοια. Εντάξει, το 4-4-2 πρέπει να έχει τετράδα στο κέντρο, πρέπει να είναι φωτιά. Έτσι, δηλαδή, ο Ολιβέρα μπορεί να κρατήσει ένα κέντρο. Mm-hmm. Σίγουρα. Μόνο στο Ζαμπά πιστεύω ότι μπορεί να είναι το κέντρο να βοηθήσει. Έτσι, έτσι πώς το είπες, να κρατήσει ένα κέντρο μόνο στο Ολιβέρα, ακούγεται σαν ένα τραγουδιστή. Άκου, κρατήσει ένα κέντρο μόνο. Δεν είναι, δεν είναι Ολιβέρα. Το θέμα είναι αν θα μείνει, αν θα μείνει το καλοκαίρι. Εντάξει, μπορείς, κοίταξε, είναι δύσκολο να κρατήσει ένα παίκτη που έχει buy out 12 εκατομμύρια ευρώ. Για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά να ψαχτείς και να βρεις έναν Ολιβέρα σε νεαρή ηλικία και να το χτίσεις εσύ. Αυτό γίνεται, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό φάνηκε κιόλας από το παιχνίδι με τον Πανιόνι ότι είναι μια διαφορετική κλάση και ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού που και αρέσει και στον κόσμο, αλλά δείχνει, ρε παιδί μου, ότι... Δείχνει, πολλά πράγματα δείχνει. Ναι. Δείχνει ταχύτητα μέσα στο γήπεδο, μεγάλη. Άνεση. Άνεση έχει. Άνεση έχει, βλέπει το γήπεδο σωστά. Εντάξει, έχει δύναμη πολύ και το σώμα του. Που παίζει μεγάλο ρόλο πια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βέβαια, εντάξει, τώρα τα δείγματα θα μου πεις, έπαιξε απέναντι στον Πανιόνιο εκεί με βροχή και τέτοια, και τώρα απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη η δυναμικότητα του αντιπάλου που μπορεί να του βάλει δύσκολα, για να το δούμε πώς λειτουργεί σε συνθήκες πίεσης και από τον αντίπαλο και. Σε συνθήκες πίεσης το έδειξε πάντως με την Πόρτο, ρε φίλε, στο Champions League. Mm-hmm. Δηλαδή στο μάτς με την Γαλατασαράι πραγματικά όργωσε το γήπεδο, ας πούμε, και πήρε το μάτς, είχε βάλει και γκολ. Mm-hmm. Ήταν ο πυλώνας που ο κύριος κερδίστηκε το μάτς τόσο εύκολα από την Πόρτο, 4 γκολ είχε βάλει. Ναι, έβαλα και χθες αυτό το, δεν ξέρω, αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος χαφ του ΠΑΟΚ, ίσως να το στείλε. Στα περιστέρια. Όπως είπε όμως, βέβαια, να μην ξεχνάμε, όπως είπε και ο speaker του αγώνα, ο Αντισάχοφ. Ολιβέιρα. Αντισάχοφ. Έτσι, αλλά να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζεται με παίκτες τέτοιου στυλ. Έτσι, τα εξάρια δεν είναι πια ξυλοκόπη που το μόνο που ξέρουν να κάνουν να κόβουνε. Το εξάρι πρέπει να προωθεί και σαν το παιχνίδι. Ναι, είναι λίγο περισσότερο οχτάρι. Πιο πολύ οχτάρι. Ναι. Άμπραβο, πιο πολύ οχτάρι. Δηλαδή γι' αυτό και ο Λουτσέσκου δεν επιμένει να πάρει έναν καθαρό έξι, ας πούμε. Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Ικανοποιημένοι όλοι λοιπόν από την εμφάνιση και φυσικά έχουμε άρθει, θα τα πούμε και από αύριο. Εντάξει, θα φουντώσουν εδώ οι. Περιμένουμε το μεγάλο ντέρμπι. Οι συζητήσεις. Ναι. Ο Άρης τόσο πολύ το ήθελε να μας κόψει βαθμούς για να δώσει το πρωτάθλημα στο σωματείο που αγαπάει ο πρόεδρος του. Πρόεδρος του. Όσο πολύ το ήθελε, δεν είχαν τραυματισμοί. Δεν νομίζω να λούνται ούτε Βελιτζής ούτε τόσο. Θα είναι ένα δύσκολο βράδυ. Δεν είναι ένα δύσκολο βράδυ για τον Άρη. Μην το λες, γιατί υπερβολική αισιοδοξία και η χαλαρότητα. Δεν υπάρχει χαλαρότητα. Μπάμπη, εγώ βλέπω το μάτι του διαλύσει. Ναι. Αυτό. Όταν γυαλίζει με τον Απόλλωνα, θα γυαλίζει και με τον Άρη. Μάλιστα. Θα δούμε. Κυριακή. Την καλημέρα μου σε όλους. Έγινε. Φιλιά. Τσάου, τσάου. Έτσι λοιπόν, στο κλείσιμο της εκπομπής, ομιλήσαμε ο λίγο τυποδοσφαιρικά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο στα τάρταρα τις ακροματικότητες. Ο Λευτέρης ήθελε να πάρει ένα μικρό ύπνο. Δώσαρε μια, έτσι, ας πούμε. Τι ξυπνήσες, καλημέρα. Τι έγινε. Ξέρεις τι συνειδητοποίησα. Ναι, τι συνειδητοποίησες. Ότι η Θεσσαλία. Όσον αφορά. Στον ύπνο σου το βλέπεις αυτό. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Ναι. Έχει ενστερνιστεί πολύ το γαλλικό οδικό δίκτυο. Mm. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές πλατείες. Εξού και το Θεσσαλή. Ναι, γαλλικό. Δεν τυχαίο. Ναι, δεν τίποτα τυχαίο. Έχουν ενστερνιστεί λοιπόν τις πλατείες της Στρόγγυλες. Το μικρό Παρίσι δηλαδή, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, η Κρανιά Ελασσόνας. Ναι, και δεν είναι σταυροδρόμια με πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Τι είναι, δηλαδή, στη Γαλλία τι έχουνε. Έχουν την πλατεία, η οποία πλατεία. Η οποία πλατεία μπορεί να έχει 6-7 ανοίγματα. Μάλιστα. Ανάλογα το μέγεθος του κύκλου. Ναι. Και δεν έχει και φανάρια.
Οπότε μπαίνεις στον κύκλο και ναι, διαλέγεις την έξοδο από τον κύκλο στο σημείο που θες να φύγεις. Δηλαδή θες να πας από Λάρισα Τρίκαλας, στην τρίτη έξοδο θα βγεις. Αν θες να πας Φάρσαλα, στη δεύτερη. Αν θες να πας Καρδίτσα, στην πρώτη. Λες από εκεί να ήταν αυτός ο περιβόητος που το ρώτησε και τι βλέπεις κύκλους. Να ήταν κάπου από την Θεσσαλία, μάλιστα. Και, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Αναλύοντας το δικό σύστημα της Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι, ο Λευτέρης που έκλεισε λίγο τα ματάκια του και ξαφνικά ξύπνησε και λέει: αυτό θα πρέπει να πω, σαν επιμύθιο της εκπομπής. Εμείς θα φτάσουμε στην ολοκλήρωση, θα σας ευχαριστήσουμε. Θα ευχαριστήσουμε σίγουρα και να βρω και την μπανάνα μου και τίποτα άλλο. Πού πήγες χθες, μήπως τη βρει κανένας, ρε παιδί μου, πού πήγα? Πήγα σε ένα μαγαζί και πιάνα καφέ. Μετά πήγα σε ένα ίντερνετ καφέ και διάβασα κάποια πράγματα, μετά έφυγα από το ίδιο καφέ, πήγα δίπλα στο καφέ. Λευτέρης, άμα δείτε και έχει ταυτότητες τέτοια κάτι σε Λευτέρης, ας πούμε. Ναι, Λευτέρης να είναι. Και... Λευτέρης να είναι και ότι να είναι. Και ότι να είναι. Και αλλού Λευτέρη να βρείτε την ταυτότητα. Όχι, άμα λέει Λευτέρης και Μάρκο Πόλο, εγώ είμαι. Μάρκο Πόλο, σε λένε στο επίθετο Μάρκο Πόλο? Όχι, είναι το Πόλο το αμάξι μου. Α, μάλιστα. Το Volkswagen δυστυχώς. Μάλιστα. Γερμανικό, τώρα θα πάρω το C3. Μάλιστα. Α, ήρθε η ανάπτυξη. Citroën τώρα. Έτσι, μάλιστα. Εδώ μου λέει ο φίλος μου Παναγιώτης, πες ρε για την ομάδα του Γκαρσία στους 8 του Τσουλούνα που με παίζει. Η Under 19, η K19, να πω, σήμερα αγωνίζεται στην Τούμπα. Να δει και ο Πάοξ κανένα Champions League. Σήμερα στις 7 στην Τούμπα. Μπαμπή, κάποιος σε χαιρετάει. Αντιμέτωπη η ομάδα των K19 με την Τότεναμ, αν δεν κάνω λάθος. Για τους 8 του Τσουλού, τον Τσικό Τσουλού, με δωρεάν είσοδο, έτσι, για τους ενδιαφερόμενους. Αποχαιρετά στον κόσμο, διά μικροφόνου. Δεν μπορείς να δούμε και αύριο φαν την Μπαστούνη. Γιατί δεν ποτέ μιλες ποτέ, αλλά 99,9%. Σε φιλούμε και σε ευχαριστούμε. Τσάω. Αποχαιρετά το λαό σου. Γεια σας και χαρά σας. Αυτό. Θα ξαναλέμε αύριο στις 6. Ακολουθεί η Κωστής Τζαρός, θα κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Ακόμη μια μαγική ημέρα μας περιμένει tomorrow. Να είστε καλά.